Όταν τελειώνει ένα ντέρμπι στην Τούμπα, στο οποίο ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε και ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι ψύχρεμος και χαμογελαστός, νομίζω ότι μπορούμε όλοι να μιλάμε για ποδόσφαιρο με ηρεμία και επιχειρήματα. Με τον κόλ του Κετζιόρα, ο ΠΑΟΚ έμεινε στην κορυφή, η ΑΕΚ έμεινε με το παραλίγο της νίκης και τελικά στο ντέρμπι θα ρωτήσει αποδόθηκε δικαιοσύνη με την ισοπαλία. Απ' την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός πέρασε πολύ πιο εύκολα, ομολογώ, από ό,τι περίμενα, με το 0-3 στις Σέρες, το οποίο θα μπορούσε να είναι και πολύ μεγαλύτερο σκορ. Και πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τους πρώτους ημιτελικούς του κυπέλου. Πανετολικός Άρης, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, με κόσμο επιτέλους στα γήπεδα. Ανοίγουν τα γήπεδα και γίνεται ξανά ό,τι και στην υπόλοιπη Ευρώπη, στον υπόλοιπο φυσιολογικό ποδοσφαιρικό κόσμο. Για τον ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού δεν λέμε ακόμα, αργεί έτσι. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, αγαπημένοι μου ακροατές. Καλώς ήρθατε στη μεγάλη παρέα του Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή SDNA σε θέση Λίμπερο. Είμαι ο Βασίλης Βέργης και μαζί με την Ελένη Μπούντου και την εκλεκτή δημοσιογραφική μας συντροφιά θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 12. Στην τεχνική υποστήριξη, στη ρύθμιση των ήχων, ο γίγαντας Χρήστος Κιώσης. Στη γραμματιακή υποστήριξη, η υπέροχη Μαριλίζα Αγόρα. Η εκπομπή μας είναι και σήμερα χορηγία του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Και πάμε όλοι μαζί παρεούλα μέχρι τις 12. Καλημέρα κυρία Μπούντου, καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Δεν μπορείτε χωρίς Λουτσέσκου. Δεν αντέχετε χωρίς Λουτσέσκου. Μα εγώ το έχω δηλώσει ότι δεν μπορώ χωρίς Λουτσέσκου. Και ευτυχώς ο Λουτσέσκου, γιατί ευτυχώς ο ΠΑΟΚ φρόντισε και θα τον έχουμε ακόμα 3 χρόνια στη ζωή μας. Ευτυχώς. Λοιπόν, 3 χρόνια ζεστό ψωμάκι διαχειρός Ρασβάν Λουτσέσκου. Με χαμόγελο τον είδες. Είδες τι ωραίος που ήταν. Δεν μιλάει ο Λουτσέσκου, γιατί δεν μιλάει ο Λουτσέσκου και γιατί μιλάει μόνο με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Λαμία κτλ. Καλά, με αυτά γελάω. Συγγνώμη τώρα, με αυτά γελάω. Γιατί μιλάει ο Λουτσέσκου και διχάζει τη χώρα μας ο Λουτσέσκου. Εγώ το μόνο που λέω είναι ότι. Τι λέει ο Λουτσέσκου, παιδιά, πείτε μας, να του πούμε. Εγώ χαιρόμουν χθες να τον βλέπω να μιλάει για ποδόσφαιρο, να είναι ψυχρεμός, να είναι χαμογελαστός και να λέει μια εξαιρετική ατάκα κατά τη γνώμη μου. Ναι, μπορεί να χάσαμε 2 βαθμούς, αλλά κερδίσαμε έναν. Είναι πολύ εύστοχο το σχόλιο του. Ακριβώς αυτό έγινε. Εμένα μου άρεσε και η ποδοσφαιρική και η συναισθηματική του, αν θέλεις, ανάλυση μετά το τέλος του παιχνιδιού. Όπως μου άρεσαν και, και ο χαμογελαστός τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε τον ντέρμπι ο Ματίας Αδερμέιδα και δει την κριτική που του ασκήθηκε για την λαθασμένη κίνηση, κατά τη γνώμη μου, να παίξει πάλι ο Πινέδα δεξιός μπακ και να βγαίνει ο Καζατζόγλου σε λίγο με τα μαλλιά στον ουρανό, έτσι. Θυμάσαι, γιατί ο Καζατζόγλου τα λέει καιρό εδώ. Θυμάσαι, Βασίλη μου, γιατί τον περιμένω. Που έβγαινε εδώ πέρα και έλεγε ποιος Κετζιόρα και ο Κετζιόρα θα σταματήσει το Λιβάη και ο Κετζιόρα το ένα, ο Κετζιόρα το άλλο. Φταίω εγώ όμως, γιατί κάνω εγώ την αυτοκριτική μου, φταίω γιατί δεν του ζήτησα να πιάσει κι άλλους παίκτες στο στόμα του. Να ζητήσω μια χάρη από τον Χρήστο, γιατί ακούω λίγο χαμηλά την Ελένη στα αυτιά μου. Δεν ξέρω αν φταίει το δικό μου το αυτή. Με πολεμάνε εκ των έσω, ξέρεις, τα κάστρα πέφτουν από μέσα και πάει λέγοντας. Τώρα βελτιώθηκες, τώρα τέλεια φωνή. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ η τοποθετήση των 2 προπονητών, το χαμόγελό τους, η ψυχραιμία τους. Εγώ θεωρώ ότι και οι δύο, και στους δύο, μπορεί εύκολα να ασκηθεί ποδοσφαιρική κριτική. Το έγραψα και στο SDNA. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται ο Ντεσπότοφ να μην ξεκινάει στον ΠΑΟΚ, εκτός αν έχει συλληφθεί. Επειδή αν έχει πάει δηλαδή το περιπολικό πριν ξεκινήσει το μάτς, τον έχει συλλάβει και τον έχει πάει στο αστυνομικό τμήμα. Είναι ο μόνος τρόπος να μην ξεκινάει ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Επειδή το διάβασα το blog σου στο SDNA, λέω δεν θα τον πάρω τηλέφωνο, θα τα πούμε αύριο στον αέρα απευθείας. Είχες μία πάμε απορία, λοιπόν, να μου εξηγήσεις ποδοσφαιρικά. Πώς γίνεται να μην ξεκινάει με τον Ατρόμητο, να του βγαίνει Παναγία του ΠΑΟΚ και να κερδίσει το 89. Πώς γίνεται να μην ξεκινάει με την ΑΕΚ, να είναι ο ΠΑΟΚ πολύ προβληματικός και με τον Μπουμπέ να αλλάζει όλο το παιχνίδι. Ωραία, εξήγησέ μου θα τα λύσουμε και θα. Να κάνει και ένα έτοιμο τερίμι να μην παίξει με τον Παναθηναϊκό Ντεσπότοφ. Θα τα συζητήσουμε όλα. Καταρχάς να βάλουμε και τον κόσμο στην παρέα μας. FM κενό. Τα μηνύματά σας στο 54222. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα, γιατί ανοίγουν τα γήπεδα, έτσι. Ημερομηνία σταθμός, ημερομηνία ορόσημο. Πατάξαμε την βία και ελεύθεροι, αγκαλιασμένοι και μονιασμένοι, επιστρέφουμε στα γήπεδα. Ελένη μου, να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, πριν μου αναλύσει αυτό που θέλω. Όταν ανοίγουμε τη βρύση νερό, δεν περιμένουμε να τρέξει. Ναι. Είναι είδηση. Όχι. Γιατί αυτοί τι μας έχουν κάνει, γιατί μας έχουν κάνει να πιστεύουμε ότι είναι είδηση ότι ανοίγουν τα γήπεδα. Μπορείς να μου το εξηγήσεις.
Γιατί τα γήπεδα για ποιον είναι. Στην Ελλάδα, είναι για τον κόσμο. Γιατί στην Ελλάδα, Βασίλη μου, το αυτονόητο είναι η είδηση. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Χθες βγήκαν αγκαλιασμένοι μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Ρώτα και ο Κωνσταντέλιας. Και ασυναίσθητα, σήκωσα το κινητό μου για να τραβήξω φωτογραφία, γιατί μου άρεσε η στιγμή. Και προ στιγμή σκέφτηκα ότι μήπως είναι ένα καλό θεματάκι, ένα παρασκηνιάκι για το SDNA. Και μετά σκεφτόμουν αυτό που λες και εσύ. Ότι όχι, είναι δύο παιδιά που έχουν παίξει και στην Εθνική, γνωρίζονται, κάνουν παρέα, έχουν βγει και στην Αθήνα μαζί. Και δεν μπορεί αυτό το πράγμα, ο παίκτη τη ΑΕΚ και ο παίκτη του ΠΑΟΚ, να βγαίνουν από το γήπεδο και να είναι αγκαλιασμένοι και να τα λένε σε ένα χαλαρό κλίμα. Γι' αυτό να τον είναι... έβγαλε το Ρώτο Αλμέιδα, ναι. Επειδή είναι φίλη σου, λέει, μην του κάνει καμιά ποδιά ο Κωνσταντέλιας και χαλάσει φιλία του. Να είναι είδηση. Και με αυτό το παράδειγμα ήθελα να σου δώσω, να σου απαντήσω στην απορία σου, όταν είναι είδηση αυτό το πράγμα. Ναι, στην Ελλάδα το αυτονόητο είναι είδηση. Τι δεν να κάνουμε. Αντέχει, ναι, δεν αντέχετε, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ελπίζω να μην το ξαναδούμε. Το προσδοκόμενο είναι αύριο να δούμε επιτέλους κόσμο στις εξέδρες του Αγρινίου. Εγώ θα συνεχίσω να το λέω ότι είναι μεγάλο λάθος του Πανετολικού που δεν έδωσε εισιτήρια στον κόσμο του Άρη. Και μεθαύριο. Και όχι. Και... Τετάρτη. Τετάρτη, μεθαύριο. Συγγνώμη. Ναι, μπαμ, μεθαύριο. Τούμπα. Πάω Παναθηναϊκός, ένα ακόμη μεγάλο παιχνίδι. Πάμε λοιπόν να μου αναλύσεις, λοιπόν, και μετά θα ζητήσω για το Σταύρο. Ήταν γιατί δεν ξεκίνησε ο Ντεσπότοφ, θυμάσαι Βασίλη. Η απορία μου είναι, ναι, γιατί δεν ξεκίνησε ο Ντεσπότοφ και πόσους game changers θέλει να έχει ο Λουτσέσκου. Αν είναι να βγάζει όλη την ενδεκάδα έξω την κανονική, να τους βάζει μετά. Θυμάσαι μια κουβέντα που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα και σου έλεγα ότι αν ξεκινήσει ο Κωνσταντέλιας στο 10, θα δούμε αντρίγια στα εξτρέμ. Και αυτό γιατί Κωνσταντέλιας, ναι, και Ντεσπότοφ, και μάλιστα εσύ μου είχες πει ότι είναι δύο βόμβες. Πώς το έχεις χαρακτηρίσει, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά δύο βόμβες. Δηλαδή δύο πυράβλους μέσα στην ενδεκάδα. Για μένα ο Ντεσπότοφ και ο Ντέλιας, αλλά κυρίως ο Ντεσπότοφ, είναι ο βίδα που σκάει πάνω στον αντίπαλο. Όσο για τον Ντέλιας το είχα πει, το είχα προβλέψει ότι θα ξεκινήσει. Δεν ξεκίνησε γιατί το παιδί ανέβασε πυρετό, έτσι. Λοιπόν, αυτό πήγα να σου εξηγήσω. Λέγαμε ότι αυτό το δίδυμο Κωνσταντέλιας και Ντεσπότοφ πολύ δύσκολα να το δούμε στην ενδεκάδα, στην ίδια ενδεκάδα να ξεκινά, και μάλιστα σε ντέρμπι. Και σου έλεγα ότι αν δούμε τον Κωνσταντέλια στο ντέρμπι, πιθανότατα θα πάει στη λογική του Αντρίγια ως δεξί εξτρέμ. Και να σου πω την αλήθεια, αυτό ήταν το πλάνο του Ράσμα Λουτσέσκου. Μια χαρά πέρασε ο Πίλιος, το λέω εγώ, έκανε ματσάρα. Κωνσταντέλιας και Αντρίγια. Λοιπόν, τι γίνεται στο ξενοδοχείο. Το βράδυ του Σαββάτου, το πρωί της Κυριακής, ο Κωνσταντέλιας έχει ανεβάσει πολύ ψηλό πυρετό. Άρα, από το πλάνο που έχει καταστρώσει, που έχει εκπονήσει ο Λουτσέσκου, θα πρέπει να κάνει αναγκαστικά μία αλλαγή. Δηλαδή, να βάλει μέσα τον Μουργκ. Δεν θα μπορούσε, έχοντας ήδη καταστρώσει το πλάνο του, ξαφνικά να πάει σε δύο αλλαγές της τελευταίας στιγμής, και επειδή έβαλε Μουργκ να ρίξει μέσα και τον Ντεσπότοφ. Το αρχικό πλάνο του Λουτσέσκου ήταν Κωνσταντέλιας Αντρίγια. Κάνει μία αναγκαστική αλλαγή λόγω πυρετού. Και με αυτή τη λογική όμως που μου αναπτύσσεις, την οποία την ακούω, δεν είχε κανέναν από τις, καμία από τις δύο βίδες του στο γήπεδο. Και το κυριότερο απ' όλα, επειδή λέμε πολλά, κάνουμε κρίσεις κατόπιν ερωτήσεις φυσικά. Έτσι γίνεται πάντα στο ποδόσφαιρο. Τι να κάνω, εγώ έχω το κληρονομικό χάρισμα να ξέρω ποιους θα χρησιμοποιήσει ο Λουτσέσκου πριν το μάτς ή ο Αλμέιδα. Εγώ λέω με βάση αυτό που βλέπω. Ναι. Και πάντα με τον βρέποντα σεβασμό σε δύο εξαιρετικούς προπονητές, έτσι, για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Ναι, λέω λοιπόν, ναι, ότι ο Κυρίλ Ντεσπότοφ είναι κατά τη γνώμη μου ο πιο φορμαρισμένος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν λέω καλύτερος παίκτης, γιατί είναι άλλο πράγμα να παίζει ένα σχάφαλο, να παίζει εξτρέμ, άλλο σεντερφόρ, έτσι. Λέω ότι είναι ο πιο φορμαρισμένος παίκτης. Ξαφνικά τον αφήνει έξω στο Περιστέρι. Του βγαίνει ψυχή του ΠΑΟΚ για να γυρίσει το μάτσο Περιστέρι και να το κερδίσει. Ναι ή όχι. Ναι. Ναι. Παίζει κόντρα στην ΑΕΚ. Βέβαια, του βγαίνει ψυχή. Παίζει κόντρα στην ΑΕΚ, όπου αν την νικήσει είναι πεντάποντο. Θα τη φύγει 5 πόντους. Ο Ντεσπότοφ είναι ένα παιδί για τον οποίο συζητάμε όλη την εβδομάδα, που προβληματίζει πάρα πολύ την ΑΕΚ για το ποιον θα χρησιμοποιήσει αριστερό μπακ. Ο Ντεσπότοφ κάθεται στον πάγκο, μπαίνει στο 59. Μέχρι εκείνο το σημείο ο ΠΑΟΚ έχει χάσει μια ευκαιρία με το ΜΕΙΤΕ, αλλά η ΑΕΚ έχει ελέγχει το παιχνίδι με τον Πινέδα στα χαφ. Κράτα το αυτό, γιατί μετά θα την κάνω την άλλη συζήτηση. Μπαίνει ο Ντεσπότοφ, αλλάζει όλη εικόνα. Ακολουθεί ο Ντέλιας, χαίρεται, λοιπόν, το ματς έρχεται τούμπα. Τρία πράγματα. Καταλαβαίνω ότι όλοι και όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και το αποτέλεσμα τι λέει, ότι μπήκε ο Ντεσπότοφ, μπήκε και ο Κωνσταντέλιας και έκαναν άνω κάτω την ΑΕΚ. Σωστά. Εδώ με αδικείς. Όχι. Έχω μιλήσει μόνο εκ του αποτελέσματος. Έχω πει όλη την εβδομάδα ότι κατά τη γνώμη μου τον Ντεσπότοφ από τέτοια ματς δεν τον αφήνει. Όχι. Μου λες ότι εγώ βλέπω την εικόνα. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Και βλέπω και την εικόνα. Βλέπω μετά, την εικόνα. Ακριβώς. Εγώ όμως που ξέρω το ρεπορτάζ, προσπαθώ να ερμηνεύσω τις κινήσεις του Λουτσέσκου. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ ή διαφωνώ. Ξέρω ότι ο Λουτσέσκου έχει
έχει κάνει ένα πλάνο πριν το μάτς με την ΑΕΚ, με Κωνσταντέλια και Αντρίγια. Τα λέγαμε και εδώ πέρα, Κωνσταντέλιας και Ντεσπότοφ δεν του κουμπώνει, όπως έχει βρει το δίδυμο με Ιτέος Δόιφ που του κουμπώνει Τσιγκάρα, Σβάμπ και πάει λέγοντας. Έχει, έχει καταλήξει ο Λουτσέσκου ότι πάει το Κωνσταντέλια Αντρίγια. Του δίνει μεγαλύτερη τακτική ισορροπία στο παιχνίδι, γιατί ο Αντρίγια έχει και τα, θα γυρίσει και πίσω, θα καλύψει ανασταλτικά, θα ντουμπλάρει τον μπακ, θα του δώσει πολλά, πολλά περισσότερα πολύ από καλός, ό,τι θα του δώσει. Αυτός ο Γιονιώτο μου φαίνεται καλός, καλός. Καλός σου φαίνεται αυτός ο Γιονιώτο. Νομίζω ότι στο 15 λεπτό, τόσο αν δεν κάνω λάθος, που αγωνίστηκε, έδωσε πράγματα, αν και θέλει λίγο ακόμη χρόνο. Δηλαδή μπήκε σε ένα momentum, θέλω να είμαι δίκαιη, μπήκε σε ένα momentum που ο Πάουκ ήταν καλός, ήταν ανεβασμένος, σίγουρα ένας ποιοτικός παίκτης, αλλά θέλει και το χρόνο. Θα τον δούμε και θα τον κρίνουμε. Θα τον δούμε βασικό Τετάρτη. Εν καιρό. Νομίζω ότι ακόμη θα του δώσει ένα ακόμη παιχνίδι ως αλλαγή, έτσι όπως τουλάχιστον λειτουργεί ο Λουτσέσκου. Επιστρέφω λοιπόν σε αυτό το Κωνσταντέλια, Μούρκα, Αντρίγια, Ντεσπότοφ. Ξέρεις τι, επειδή και εγώ διαβάζω από χθες για τον Ντεσπότοφ και τον Αντρίγια, νιώθω ότι είναι πολύ άδικο αυτό που λέγεται και γράφεται για τον Σέρβο. Γιατί μιλάμε για τον Ντεσπότοφ, που κανείς δεν αμφισβητεί, Βασίλη, την αξία του, αλλά από την άλλη έχουμε και έναν παίκτη, τον οποίο έχουμε απαξιώσει. Χωρίς να καταλαβαίνω τους λόγους. Διαφωνώ κάθετα μαζί σου και οριζόντια. Μ' άκουσες καθόλου, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά. Όχι, όχι, λέω, δεν λέω σε αυτή δεν εκφράζω συνολικά το σύνολο των, των όσων έχουν αντιρρήσεις. Εγώ δεν θα απαξίωνα ποτέ να παίχτη βασικό στην εθνική ομάδα της Σερβίας με την κλάση του Αντρία Ζιβκόβιτς. Όχι. Λέω όμως, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Ο Ντεσπότοφ ήρθε στην Ελλάδα και ήταν έκρηξη. Αυτή την έκρηξη δεν την κρατά στον πάγκο. Συγχωρήστε με, δεν την κρατάς στον πάγκο σε τέτοια παιχνίδια. Ο τύπος είναι παίχτης των μεγάλων αγώνων, Ελένη. Είναι παίχτης μεγάλων αγώνων. Δεν είναι ο Αντρίγια των μεγάλων αγώνων. Δηλαδή, νομίζω ότι μιλάμε ότι ο Αντιντεσπότοφ λες και είναι κανένας τελευταίος παίκτης του πρωταθλήματος. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι λίγο άδικο, ειδικά για τη χρονιά που κάνει φέτος ο Αντρίγια. Προφανώς και είχε ένα κακό μεσοδιάστημα στη φετινή σεζόν, αλλά τόση απαξίωση του Αντρίγια. Δεν το λέω, Βασίλη, δεν είναι προσωπικό. Γιατί γίνεται αυτή η σύγκριση από χθες με τον Ντεσπότοφ και τον Αντρίγια. Όσοι συζητούν για τον Ντεσπότοφ, Ελένη, δεν έχουν άδικο. Και ξαναλέω, είναι παίχτης. Τον λατρεύω. Στο timing, στο συγκεκριμένο timing, ο άνθρωπος είναι σε τρομερή κατάσταση. Μπαίνει μέσα και βλέπεις τι γίνεται. Αναγκάζεται ο προπονητής της ΑΕΚ να ψάχνει να βρει τι θα κάνει. Ξαφνικά του σκάει και η δεύτερη οβίδα του Ντέλια και κάνει λάθος ο Αλμέιδα. Τι κάνει εκεί, για να πάμε και στην άλλη πλευρά. Παίρνει τον καλύτερο παίχτη του γηπέδου μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τον πάει δεξιά. Τον Ορμπελίν Πινέδα. Στην τον άμυνα. Βάζει δεξί μπακ, ενώ στον μπάγκο του δεν έχει εμένα και σένα. Έχει έναν πολλά χρόνια που κάνει την ίδια δουλειά. Δηλαδή παίζει δεξιό μπακ. Και δεν είναι όποιο σκοπό, είναι ο Σιντιμπέ. Ναι. Αντί λοιπόν να παίξει ο Σιντιμπέ απέναντι στον Ντέλια που είχε πυρετό, που βασανιζόταν το παιδί, επιλέγει να βγάλει τον Πινέδα να σπάσει τη ραχοκοκαλιά της ΑΕΚ και το αποτέλεσμα το είδαμε. Ο ΠΑΟΚ αλλάζει όλο το μάτς. Ο ΠΑΟΚ αλλάζει όλο το μάτς γιατί τον αλλάζουν και οι αλλαγές του, όχι μόνο οι κινήσεις τακτικής του Αλμέιδα. Για να επιστρέψω. Είναι μαζί. Παντρεύονται και φυσικά, τα δύο. Φυσικά. Δράση και αντίδραση. Για να επιστρέψω, τα 3,5 εκατομμύρια που έδωσε ο ΠΑΟΚ για τον Ντεσπότοφ ταξίζει μέχρι στιγμής με αυτό που έχουμε δει μέχρι το τελευταίο ευρώ. Δεν το συζητάμε αυτό. Value for money μεταγραφή είναι τώρα, μην συζητάς. Από την άλλη, μέχρι χθες δεν λέγαμε ότι αν σε κάτι είναι στρατηγός ο Λουτσέσκου, είναι στη διαχείριση που κάνει. Ξαφνικά γιατί. Τι να κάνω, άμα διαφωνούμε σε κάτι και επιβεβαιώνεται από την εικόνα, να μην το λέω επειδή είναι στρατηγός. Όχι, όχι, αλλά συμφωνούμε. Αλλά τώρα ξαφνικά του Αντρίγια απέναντι σε αυτή την επιθετική ομάδα τη ΑΕΚ, νομίζω ότι κούμπονε καλύτερα. Και πάμε εγώ, και στο υπερόπλα από την Τανζανία τώρα λίγο. Βεβαίως. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας. Έχουν κάτι πουλιά ήταν που πέσανε πίσω από την εστία της Τούμπας. Σε εκείνη την ευκαιρία, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι θα χτυπήσει τα στημένα. Δηλαδή το καταλαβαίνεις. Στο δεύτερο γνωρίζει, έχει διαβάσει την αδυναμία της ΑΕΚ. Ότι είναι πολύ ευάλωτη η ΑΕΚ στα στημένα, ακριβώς, και πάει να χτυπήσει την ΑΕΚ στα στημένα. Κρατάω την αντίδραση του ΠΑΟΚ μετά το γκολ το οποίο δέχθηκε. Από λάθος δικό του, Βασίλη, από ένα κλέψιμο της μπάλας με μια υπέροχη, υπέροχη μπαλιά του MVP. Κατ' εμέ Πινέδα της ΑΕΚ, ακριβώς, δεν το συζητάμε, που βρήκε τον Μπακ πολύ ανεβασμένο στο γήπεδο. Γι' αυτό ακριβώς. Λοιπόν ο Λιβάη Γκαρσία που έχει αυτή την έκρηξη, αυτή την ταχύτητα, μπόρεσε να κάνει την παράλληλη παλιά και από εκεί και πέρα να προηγηθεί η ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Κρατάω την αντίδραση του ΠΑΟΚ και κρατάω τη θέληση, την πίεση και
και το γεγονός ότι είχε την ευφυΐα να χτυπήσει μέσα από τα στημένα. Είδαμε πάρα πολλά στημένα, δηλαδή αν εξαιρέσεις το δοκάρι του Ντεσπότοφ που είναι σε open play, δεν τι υπήρχε. Ωραία κίνηση. Ναι. Τι ωραία κίνηση κάνει. Και σουτάρει είναι όλο στην αντίθετη γωνία από εκείνη που περιμένεις. Το εύκολο είναι να πλασάρει, να σουτάρει στην απέναντι γωνία. Αυτός γυρίζει το κορμί του και σουτάρει εκεί που η μπάλα δεν μπορεί να την πιάσει στον τερματοφύλακα. Βασίλη, για μένα είναι όλο από το πώς υποδέχεται την μπάσα από τον Μέιτε, το πώς ελευθερώνεται στο γήπεδο, είναι όλο από την αρχή μέχρι το τέλος. Δοκάρι λοιπόν στο 81, ήταν αν θέλεις μια πρώτη προειδοποίηση, καλή προειδοποίηση πέρα από τα στημένα. Προηγήθηκε και αυτό του Σαμάτα από τρομακτικά πλεονεκτική θέση που εγώ εκείνη τη στιγμή εκτιμώ ότι ένας φόρτο βάζει, Βασίλη. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι έχει σηκώσει σήμερα πολλή κουβέντα ο Σαμάτα, γιατί είναι αυτή η ευκαιρία. Είναι μια εικόνα που δεν έπεισε γιατί δεν είχε το αποτέλεσμα. Δηλαδή χθες ο Σαμάτα έχει παίξει πάρα πολύ ξύλο με τους αμυντικούς της ΑΕΚ. Έλειπε και ο βασικός σκόρερ του ΠΑΟΚ, ο Νιγηριανός Άσος που οδήγησε την ομάδα του στο τελικό του Κόπα Αφρικα. Σκόραρε κιόλας. Τι έχει κάνει ο Εκόνγκ σε αυτό το τουρνουά? Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Τι έχει κάνει ο Εκόνγκ σε αυτό το τουρνουά? Λοιπόν, είναι ο ίδιος. Καταρχάς μιλάς για τον MVP του τουρνουά. Τρομερά πράγματα. Ξεκινάμε από τα βασικά. Μιλάς για τον MVP του τουρνουά. Δεν τα κατάφερε η Νιγηρία. Ιτήθηκε από την ακτή Ελεφαντοστού με 1-2, αν και προηγήθηκε με γκολ του Εκόνγκ. Και όχι με πέναλτι, κύριε. 4 γκολ ο απολογισμός του 30χρονου στόπερ του ΠΑΟΚ, ο οποίος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τον τίτλο του MVP του τουρνουά. Πότε θα έρθει στη Θεσσαλονίκη? Φαντάζομαι να τελειώσει με τα διαδικαστικά τώρα εκεί δύο μέρες, να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί. Δεν ξέρω αν έχουν καμιά ομοσπονδία Νιγηρίας να επισκεφτούν όπως πάει το τελετουργικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Και προς Ολυμπιακό, αν και πάλι θα το δούμε. Σίγουρα όχι με Παναθηναϊκό, έτσι δεν το συζητάμε. Καλά, προφανώς. Δεν το συζητάμε. Καταλαβαίνω πάντως γιατί και εγώ δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα χθες για τον Σαμάτα. Από τον φόρο σου λογικό είναι να θέλεις αποτέλεσμα, λογικό είναι να θέλεις γκολ. Το εξήγησε και ο Ράσμα Λουτσέσκου λέγοντας ότι τον έριξα μέσα γιατί ήθελε έναν παίκτη που θα έτρωγε και θα έριχνε ξύλο και θα έπαιζε ξύλο με τους αμυντικούς της ΑΕΚ και το είδαμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Η ουσία είναι ότι αν δεν μπορείς να κερδίσεις ένα παιχνίδι, καλό είναι να μην το χάσεις. Ήταν πολύ εύστοχη η τοποθέτηση του Λουτσέσκου μετά το τέλος του αγώνα, το ότι χάσαμε δύο πόντους αλλά κερδίσαμε ένα και δεν κέρδισε μόνο ένα. Κέρδισε την ηρεμία του, κέρδισε την παραμονή του στην κορυφή την ίδια ώρα που η ΑΕΚ για 5-1 λεπτά βρέθηκε από την πρώτη στην τρίτη θέση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον ΠΑΟΚ που θυμίζω ότι είχε πόσα παιχνίδια, 5 σερί είχε ο, ναι, σε ήτες ο Λουτσέσκου από το τελευταίο 2-0 στο γήπεδο της Τούμπας πέρσι. Ακριβώς. Είχε ακριβώς χάσει τα δύο παιχνίδια των play-off, σε αυτό της ΟΠΑΠ. Ομολογώ ότι επίσης, για να περάσουμε και στα υπόλοιπα μάτς αγωνιστικής, ομολογώ ότι δεν περίμενα τόσο εύκολη η επικράτηση του Παναθηναϊκού στις Σέρες. Ένα μάτς που έλεξε 0-3 θα μπορούσε να λύσει και 0-5. Περίμενα πολύ καλύτερο τον Πανσεραϊκό, δεν τον είδα. Με εξαίρεση το δοκάρι που έχει στο 45, δεν δημιουργεί στην ουσία τίποτα άλλο. Και αν ο τερματοφύλακας του Χόβαν, τον λέω καλά, Χόβαν ναι, νομίζω, ναι. Αν ο Χόβαν δεν έπιανε πολλές ευκαιρίες του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο, τα πράγματα θα ήταν ακόμα χειρότερα από αυτό το 0-3. Περίμενα πιο ανταγωνιστικό τον Πανσεραϊκό, το έλεγα όλη τη βδομάδα, με διέψευσε και ο Τερίμ πήρε δύο καλά χθες. Ένα εύκολο τρίποντο και πολύ ξεκούραση για μεγάλο μέρος των θεωρητικά βασικών του. Έχει αφήσει 8 ποδοσφαιριστές, Ελένη, από την ενδεκάδα του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό εκτός. Δεν έπαιξε δευτερόλεπτο ο Μπακασέτας, έχει ξεκουράσει πολύ κόσμο και πάει φρέσκος στην μάχη της Τούμπας, στην οποία μάχη της Τούμπας φαντάζομαι ότι θα δούμε τον ΠΑΟΚ εκείνον τον Ντεσπότοφ που βλέπαμε στην Ευρώπη. Με Ντεσπότοφ, νόμιζα θα μου πεις. Ναι, όχι, εγώ πιστεύω ότι θα κάνει έτοιμα ο Τερίμ και θα πει: κύριε Λουτσέσκου, τον Ντεσπότοφ θα τον βάλετε στο 60, στο 70. Στο 60-70. Όπως κάνετε. Ναι, θα δούμε αλλαγές. Ούτως ή άλλως έλεγα ότι η ενδεκάδα στο μάτς με την ΑΕΚ θα μας δώσει και απαντήσεις για τον πρώτο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα. Σοου Καρλίτος, ένα ακόμα σοου Καρλίτος, σοου Λαμίας. Και φωτιά στη Λαμία, ναι. Ακριβώς και μπαίνει. Θυμίζω Παναθηναϊκός Λαμία έχουμε την επόμενη αγωνιστική. Εγώ τα κρατάω όλα αυτά για τους περισσότεροι. Περισσότεροι μπορεί να γελάνε και να είναι ένα ρεβέργι. Τι μας λες τώρα. Εγώ τα κρατάω. Γιατί φέτος έχουμε ένα επίσης ανταγωνιστικό και συναρπαστικό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός βρήκε τον Όφη. Έχεις δει το καθόλου το μάτς? Βέβαια, το Σάββατο τα είδα τα παιχνίδια, ναι.
Λοιπόν, αυτά που έχει κάνει η άμυνα του Όφη στο πρώτο ημίωρο είναι μυθικά. Στο πρώτο, πάνε να διώξει τον Οτοφύλακα στην μπάλα, σκάει πάνω στο Μασούρα 1-0. Στο δεύτερο, κάνουν 5 λάθη μαζεμένα στην άμυνα. Και στο τρίτο, δίνει, κάνει το λάθος ο Γαγέκος, και στο κάνει το λάθος. Και μπαίνει το 3-0. Είναι σοκαριστικά κακό. Ναι, δεν θέλω να απαξιώσω την προσπάθεια του Ολυμπιακού, μην παρεξηγηθώ. Λέω ότι είναι σοκαριστικές οι ανοησίες στην άμυνα του Όφη που δεν υφίσταται ως ομάδα από την ημέρα της απόλυσης του Νταμπράουσκας και μετά. Μετά τον Νταμπράουσκας, το χάος είναι σοκαριστικά κακό Όφη και παίρνει από το ποδόσφαιρο ό,τι ακριβώς του αξίζει. Δυστυχώς για μια τόσο ιστορική ομάδα όπως είναι και ο λίγα Όφη. Έφαγε. Τα τέσσερα ήταν λίγα πράγματα. Σοκαριστικά κακό και κάπου πήρε το μάτι μου για Τραϊανό Βέλα. Τι να σου πω, εγώ μίλησα. Αλλαγή στην αλλαγή, αυτό το ποδοσφαιρικό πλάνο, αεροπλάνο. Ναι, ναι, μίλησα με άνθρωπο που του έχω εμπιστοσύνη και τον ρώτησα πώς είναι δυνατόν από τον Νταμπράουσκα να πηγαίνει στον Πέπε Μέλ που πρεσβεύει κάτι διαφορετικό. Και μου είπε ότι όταν πήραμε το Μέλ, άνθρωπο του Όφιτς, όταν πήραμε το Μέλ, η καριέρα του, τον πήραμε γιατί στην καριέρα του δεν έχει τη φήμη του επιθετικού γενούς. Αλλά θεωρείται ένας πιο αμυντικός προπονητής. Του λέω, με συγχωρείτε, αλλά από αυτά που έχω δει εγώ σχέση με τον Νταμπράουσκα είναι η μέρα με τη νύχτα. Δεν λέω ότι ο άνθρωπος μπορεί να κρυθεί σε 2 μήνες. Λέω όμως ότι εκείνο που κρίνεται είναι το λαθασμένο πλάνο του Όφη, όπως πολύ σωστά είπες. Έγινε αεροπλάνο. Και δεν καταλαβαίνω ποιο ήταν το ταβάνι του Όφη, γιατί μέχρι εκείνο το σημείο με τον Νταμπράουσκας τα πήγαινε εξαιρετικά καλά. Δηλαδή το ταβάνι του Όφη ήταν να μπει στους Big Four, στους Big Five, γιατί προφανώς αν ήταν αυτό το ταβάνι και ο στόχος, δεν τα πήγε καλά ο Νταμπράουσκας και καλώς απολύθηκε, αν με ρωτάς. Είχε ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα ο Όφη επί Νταμπράουσκας και τώρα δεν έχει ψάξει να βρει τι πρεσβεύει. Και σε ό,τι αφορά τον Άρη, είναι ξεκάθαρο το μυαλό του είναι πια μόνο στα μάτς με τον Πανετολικό. Θα μιλήσουμε αργότερα και με τον Κωνσταντίνο Τσίψιο, να δούμε πώς προετοιμάζεται η ομάδα του Άκη Μάτζιου για ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι όπως το αυριανό, κόντρα σε αυτή του Γιάννη Πετράκη. Θέλω να πω ότι απόψε κάνουν μπαμ και κάθε μέρα κάνουν μπαμ, αφού τα jackpot του Regency Casino Θεσσαλονίκη ανανεώνονται με ποσά που ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ. Επιλέγετε ανάμεσα σε 730 υπερσύγχρονα slot machines και κυνηγάτε μεγάλα jackpot που σκάνε σχεδόν κάθε μέρα. Εύχομαι ένα από τα επόμενα να είναι δικό σας. Ποτέ δεν ξέρετε. Να βάλουμε και τον κόσμο ξανά στην κουβέντα μας. Καλός χρυσός ο Λουτσέσκου, αλλά να έχει έξω Ντεσπότοφ και Μπράντον. Τελικά έχει κολλήματα ο Λουτσέσκου. Αυτός φταίει που δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ χθες. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54222. Ήρθε το πρώτο γλυκό μήνυμα, ε. Εγώ δεν θα πάρω σε αυτή την κριτική που γίνεται εκ των υστέρων, γνωρίζοντας το πλάνο, προφανώς ένα πλάνο αποδίδει. Πάντα καλύτερα είναι αυτοί που δεν αγωνίζονται ή που μπαίνουν για λίγο. Καταλαβαίνω τη λογική, δηλαδή δεν θεωρώ ότι έκανε κάτι παράλογο. Προφανώς μπορείς να βάλεις ένα πλάνο, να έχεις ένα πλάνο. Η παίκτη σου να μην είναι στην καλύτερη του μερόντρια, για να μην ήταν σε καλή μέρα. Ο Μουρκ χθες δεν ήταν σε καλή μέρα και να μην σου βγει. Κάνεις μία αλλαγή, κάνεις ένα πλάνο, θεωρώ ότι είχε απόλυτα λογική. Ήταν απόλυτα λογικό το πλάνο χθες του Λουτσέσκου. Με μία αναποδιά, ένα απρόβλητο της τελευταίας στιγμής, όπως ήταν αυτό με τον Γιάννη Κωνσταντέλια που έμεινε εκτός, προσπάθησε να το διορθώσει το ματς, το πίστεψε, το άλλαξε με τους παίκτες που έφερε από τον πάγκο, πήρε το βαθμό. Προφανώς και θα μπορούσε, αν ξεκινούσε με τον Ντεσπότοφ, να έπαιρνε και το τρίποντο, να κέρδιζε την ΑΕΚ και πολύ άνετα και πολύ εύκολα. Αλλά αυτά είναι υποθέσεις εργασίας και είναι τα αν του καθενός. Με αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Είδες την ωραία την ατάκα του Ματίας Αλμίδα, συνέντευξη τύπου, που λέει: παιδιά, είχα να σκεφτώ σε χιλιοστά δευτερολέπτου. Μπορεί να έχω κάνει και λάθος, οκ. Okay. Αιτιολογώντας την αλλαγή. Μάλλον την τοποθέτηση του Πινέδα σε θέση δεξιού μπακ, λέει ο Ρώτα είχε κίτρινη κάρτα, μπαίνει μέσα ο Κωνσταντέλιας, ένα παιδί που έχει απρόβλεπτες κινήσεις, κινδύνευε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο παίχτης μου, τον έβγαλα, ναι, επέλεξα τον Πινέδα εκεί, μπορεί να έχω κάνει και λάθος, σκεφτόμενος και ο ίδιος ότι θα μπορούσε να έχει αφήσει τον Πινέδα στη μεσαία γραμμή και να βάλει το Σιντιμπέ. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτές οι αποφάσεις των προπονητών που όλοι εμείς τις κρίνουμε μετά. Σκακέρα αλλά είναι, Βασίλη. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή βλέπεις τι κάνει ο αντίπαλός σου, προσπαθείς να σκεφτείς κάτι για να αντιδράσεις. Μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι σωστό. Άνθρωποι είναι, καλούνται να πάρουν αποφάσεις, όπως είπε και ο Αλμέιδα σε δευτερόλεπτα. Όπως ο Κάζα, ο οποίος έχει ανοίξει την κουβέντα για τον Πινέδα και τη χρησιμοποίησή του σε θέση δεξιού ή αριστερού μπακ πολύ καιρό πριν, λέγοντας ότι εντάξει, παιδιά, okay, είπαμε να παίξει μια φορά, αλλά μην το πάρουμε και σκηνή κορδόνι για τον καλύτερο χάφ του ελληνικού πρωταθλήματος να τον βάζει δεξιό ή αριστερό μπακ. Και έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Δηλαδή, κάπου το ακατανόητο, νομίζω ότι πρέπει να το σταματήσει ο Ματίας Αλμέιδα. Είναι ακατανόητο ποδοσφαιρικά αυτό. Εκτός αν η ΑΕΚ έχει πάρει δεξιά και αριστερά μπακ για να παίζει ο Πινέδα εκεί. Εντάξει, δεν έχει και βασικό δεξιό πιστοφύλακα. Το ρίχνουμε μετά. Τι να κάνω εγώ τώρα. Στην εξέλιξη του μάτσου. Η ΑΕΚ πρόσεξε. Πληρώνει το Ρώτα, το Σιντιμπέ για δεξιά, το Χατζησαφή, τον Μπίλιο για αριστερά και μέχρι πρόσφατα και τον Μοχαμάντι. 5 παίχτες για να παίζει ο Πινέδα.
Ναι, αλλά να σου, πω κάτι. Και τώρα, Αντωνιά, ξέχασα. Αυτό πήγα να σου πω ότι το κάνει. Δεν είναι ότι το έκανε πρώτη φορά. Το κάνει. Δηλαδή, δεν υδρώνει το αυτή του Αλμέιδα. Ό,τι και να λες, Βασίλη, εσύ, εγώ, ο Σταύρος. Άμα του κουμπώσει το μάτσο ότι ο Πινέδα πρέπει να πάει δεξιά, θα τον στείλει δεξιά. Κάτι βλέπει εκεί. Κάτι λοιπόν, του αρέσει μου στέλνουν εκεί. Μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε για την εκτίμηση που έχει η Ελένη Μπούντου στο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ναι, έχει εκτίμηση και δεν την έχει κρύψει ποτέ η Ελένη. Στο Ρασβάν επίσης, για να μην την αδικείτε, η Ελένη μεταφέρει το ρεπορτάζ βάση πλάνου. Έτσι. Ναι, προφανώς και υπάρχει εκτίμηση για τον πιο πετυχημένο προπονητή του ΠΑΟΚ. Αυτό έλειπε. Λοιπόν, πάμε στο Χρήστο. Μας οδηγεί στο επόμενο διαφημιστικό. Θυμίζω ότι η εκπομπή μας, το πρώτο μάλλον διαφημιστικό, θυμίζω ότι η εκπομπή μας είναι χορηγία του Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε να βάλουμε στην κουβέντα μας στη συνέχεια και τον Σταύρο Κατζατζόγλου. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην καλύτερη παρέα της πόλης, τον Λίμπερο 107,4 SDNA σε θέση Λίμπερο. Ελένη Μπούντου, Βασίλης Βέργης στα μικρόφωνα, σε μια εκπομπή που και σήμερα είναι χορηγία του Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Κυρία Μπούντου, μην ξεχνάμε τον κόσμο. Αυτός μας στηρίζει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αυτός μας βοηθάει και σε πολλά ζητήματα όταν πρέπει να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τα μηνύματά σας. FM κενό στο 54. Κάπου χάθηκες λίγο με τα μηνύματα, ε. 2-2. Ετοίμαζα κάτι τώρα για να υποδεχτώ τον Σταύρο, αλλά μου το χαλάς. Δεν θέλω ακόμη εδώ σε συνεννόηση με τον Χρήστο. Ωραία, άφησε με εμένα. Πάρε το χρόνο σου. Άφησε με εμένα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ανοίξω την όρεξη στον κόσμο και να πω ότι όποιος αγαπάει σφακιανόπιτες, αξινόμιζήθρα, λιχναράκια, ξεροτίγανα και άλλα τοπικά κριτικά προϊόντα, θα ενθουσιαστεί με τον Go Brands που έρχεται στο εστιατόριο Αυροσία του Hyatt Regency Θεσσαλονίκη. Ο σύγχρονος σεφ της ελληνικής κουζίνας Γιάννης Μπαξεβάνης μας φέρνει την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου. Σπεύσατε για εισιτήρια στα καταστήματα Public Nova, στο more.com και τηλεφωνικά στο 2310-401-411. Να κάνω και εγώ το αίτημά μου στην διεύθυνση του σταθμού και στην ιδιοκτησία του σταθμού. Νομίζω ότι 25 Φεβρουαρίου είναι μια εξαιρετική μέρα, Κυριακή, για να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη να. Εντάξει, περισσότερο για το ποδόσφαιρο, αλλά θα περάσουμε και μια βόλτα. Το Hyatt Regency Θεσσαλονίκη δεν μας χαλάει. Μια Θεσσαλονίκη δεν χαλάει κανέναν. Περίμενα να δω χθες Σταύρο Κατζατζόγλου στην Τούμπα. Δεν είδα. Θα τα πούμε στην ΟΠΑΠ. Έχουμε δρόμο ακόμη. Τον έχουμε το Σταύρο. Νομίζω τον έχουμε. Ναι. Να τον υποδεχθούμε μουσικά, Βασίλη. Έτσι λίγο να φτιάξουμε τη μέρα μας. Τσαγκαρό Δευτέρα, γιατί για ξέρω, ξενύχτησε χθες. Γιατί η ΑΕΚ έφερε χ, η καλύτερη ομάδα, όπως έγραφε στο SDNA. Διάβασα τρεις σειρές, μετά το έκλεισα τον blog. Θα του τα πω όμως και κατηδίαν. Λοιπόν. Βάλε, Χρήστο. Εγώ Αθήνα και εσύ Θεσσαλονίκη. Εγώ να μείνω πίσω στο. Καλημέρα Σταύρο, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται, Σταύρο, γυρίσαμε εδώ στα τηλεδελιά. Χαμούσε, τίποτα, το ποδόσφαιρο είναι διασκέδαση, Σταύρο μου. Τι να κάνω, μαλώνουμε συνέχεια, Σταύρο, μια Δευτέρα θα διασκεδάσουμε. Ο Κετζιόρα είναι καλός παίκτης, Σταύρο. Δεν νομίζω ότι είδαμε κάτι εκπληκτικό από τον Κετζιόρα. Εντάξει, ένα γκολάκι είδαμε μέχρι εκεί. Φταίω, Σταύρο, φταίω, γιατί δεν σε τσίγκλησε να πεις κι άλλα ονόματα. Να απαξιώσεις και άλλους παίκτες του ΠΑΟΚ. Επειδή είναι εύκολο να τα κάνουμε τώρα το άσπρο μαύρο, η ατάκα για τον Κετζιόρα αφορούσε το λάσο που θα πρέπει να πιάσει το Λιβάη. Τίποτα. Αν θυμάμαι καλά. Ποιος Κετζιόρα, ποιος Κετζιόρα, άκου λιγάκι. Αν θυμάμαι καλά, λοιπόν, είπα ότι το Λιβάη ούτε με λάσο. Δείτε λιγάκι τη φάση που ξεκινάει τρία μέτρα πίσω ο Λιβάη και πώς σας αφήνει. Η αλήθεια είναι ότι τον έχει βγάλει φωτογραφία ο Κετζιόρα. Σταύρο τον έχει πάρει και έχει βγάλει το κινητό και τον έβγαλε φωτογραφία. Είναι σε μια φάση που ο Πάκ είναι ανεβασμένος. Έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο. Το είπα και πριν, Σταύρο. Καταλαβαίνω λοιπόν όλη αυτή την ευθυμία που φέρνει τον γκολ στο 89 και το ότι σώθηκε ο Πάκ από τα χειρότερα. Αλλά από την άλλη, μην το κάνουμε και λύσα. Βρέθηκε ο Κετζιόρα εκεί, έβαλε το κεφάλι του. Πιστεύω ότι και ο Σαμάτα να ήταν άβαζε το κεφάλι, θα το βάζει. Αλλά μην ορκίζεσαι. Μην ορκίζεσαι. Άστο τώρα, χρησιμοποιήσει φοβερό επιχείρημα. Θα κάνουμε άλλη συζήτηση για το Σαμάτα. Πάντως, Σταύρο μου, για ομάδα που παίζει με Ρότα, Πίλιο, Κάλενς, δεν ξέρω, πολύ γλώσσα βγάζει για τον Κετζιόρα. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλα. Παρεπιπτόντως και χωρίς να θέλω να ρίξω βενζίνη στη θράκα, δεν το κάνω ποτέ άλλωστε.
Πρέπει να τοποθετηθώ και για κάτι που σήκωσε λίγο κουβέντα. Ο Πάουκ πολύ καλά έκανε και δεν το σήκωσε, γιατί δεν υπάρχει καμία κόκκινη κάρτα του Βίντα. Δεύτερη κίτρινη. Ο άνθρωπος έχει μαζεμένο το χέρι του, μαζεύει το χέρι του σε φυσική θέση, βρίσκει μπάλα στο χέρι του, ξεκάθαρα. Αλλά όλα τα χέρια δεν είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δεν είναι κάρτα, έτσι. Απλά για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί υπάρχουν παρερμηνίες. Πολύ σωστά ενήργησε ο Αγκάεφ και δεν έδωσε δεύτερη κίτρινη κάρτα. Το αφήνω, δεν έχω ρίξει καμία βενζίνη σε τίποτα, σε καμία θράκα. Το αφήνω σε εσάς το λόγο. Περιμένω. Θέλω να πούμε για διαιτησία. Θέλω να πούμε, συγκρίνει τον Κετζιέρα που είναι στόπερ. Γιατί δεν το συγκρίνει με το Βίντα που είναι στόπερ? Δεν θες να κάνουμε αυτή τη σύγκριση? Εσύ γιατί δεν το συνέκρινες? Εσύ γιατί δεν το συνέκρινες με τον Κουλιεράκη ή με τον Μπαμπαράχμαν? Το Κουλιεράκη το συγκρίνω με τον Κάλενς. Καλύτερο θα είναι ο Κουλιεράκης θες. Τον Μπαμπαράχμαν γιατί δεν το συγκρίνεις με έναν μπακ σου? Μια χαρά ήταν ο Πίλιος. Έχει πάρει τον Κετζιέρα. Μια χαρά ήταν ο Πίλιος. Εντάξει. Ωραία, άμα είναι μια χαρά ο Πίλιος, είναι πάρα πολύ καλά και ο Κετζιόρα. Μέχρι να μπει ο Ντεσπότοφ, μετά που μπήκε ο Ντεσπότοφ, είχε μια φουρτούνα στην άμυνα της ΑΕΚ. Ναι. Συγγνώμη, θυμάσαι κάτι να έκανε ο ΠΑΟΚ από τη δεξιά πλευρά με τον Πίλιο? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Έκανε κάτι άλλο ο Πίλιος? Ο Κετζιόρα τουλάχιστον, ο οποίος έπιασε στο στόμα σου, έβαλε και ένα γκολ. Επαναλαμβάνω, επειδή τώρα μην με τρελαίνεις τώρα. Όχι, εσύ έπιασες τον Κετζιόρα. Όχι, να σε τρελάνε. Βρέθηκε, καμία Σουηδία δεν θέλω να πάω. Μα ξέρω εγώ τώρα. Επιχειρήματα. Ο Κετζιόρα. Στο ραδιόφωνο τη Εκκλησία δουλεύουμε τώρα. Μπάλα. Το έχετε εδώ και μια εβδομάδα. Αγάπη και λουλούδια. Βρέθηκε σε μια στατική μπάλα και βρέθηκε εκεί σε από μια δυναμία, μια ολιγορία τη Ελλάδα. Ήταν μέσα ο Κετζιόρα, γιατί υπήρχαν ενοφθονία στο δεύτερο ημίχρονο για το πάω. Πολλέ στατικέ φάσει. Από την εποχή του Χέλμου Τσενέκοβιτ δεν τα θυμάσαι. Εντάξει, δεν έγινε. Είχε μια κεφαλιά του Κουλιεράκη, ένα σου του Ντεσπότοφ στο δοκάρι, ένα σου του Κωνσταντέλια. Εντάξει, δεν έγινε και πολλά στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι, λέω για τι φάσει που είχε στο δεύτερο. Το ξέρω, αγαπημένο, το είπα και πριν. Δεν έπρεπε να παίξει ο Πινέδα στόπερ για να μην έτρωγε και ο γκολ, γιατί ο Πινέδα. Όσο έπαιζε, χάφταρο ο καλύτερο παίκτη του γηπέδου και ξαφνικά έρθει η έμπνευση στον Αλμέιδα. Τον πήρε, τον έβαλε δεξιά και άλλαξε η σεμνή τελετή. Κοιτάξτε, αν θέλουμε να δούμε αγωνιστικά το παιχνίδι και να αφήσουμε τις κωμωδίες με αυτό το στόπερ εκεί που έβαλε τον γκολ, το γεγονός είναι ότι η ΑΕΚ ήθελε να πάει ένα παιχνίδι στα 3/4. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο πρώτο 15 λεπτό με την πίεση του ΠΑΟΚ και αυτό νομίζω ότι έγινε κυρίως λόγω της αδυναμίας του Κάλενς να κυκλοφορήσει την μπάλα και να την προωθήσει. Ήταν τεράστια για την ΑΕΚ η απουσία του Μουκουντή σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί κάποιος να μην το καταλαβαίνει, αλλά είναι πολύ μεγάλη διαφορά ενός στόπερ που μπορεί να οδηγεί την μπάλα, να βγάζει την ομάδα του, να ξεμπλοκάρει δηλαδή την πίεση του αντιπάλου και να βγάζει την ομάδα του, από έναν παίκτη ο οποίος πολλές φορές γυρνούσε στον τερματοφύλακα ή επιχειρούσε να κάνει βαθιές μπαλιές οι οποίες συνήθως δεν προσφέρουν κάτι σημαντικό. Όταν η ΑΕΚ βρήκε μία λύση με την οπισθοχώρηση του Πινέδα που γύρανε πολλές φορές ως τρίτο στόπερ για να μαζέψει την μπάλα και πολλές φορές γυρνούσε και ο Τσούμπερ και βοηθούσε σε αυτό το κομμάτι, ξαφνικά το παιχνίδι ισορρόπησε. Ελπίζω να μην ανακαλύψει άλλες φάσεις η Ελένη, πέραν από κίνηση όντως που ο Μεϊτέ ξέφυγε από τον Γκάλινς και τον Γιόνσον στο πρώτο ημίχρονο και είχε την καλή επέμβαση ο Στάνκοβιτς στην κλειστή γωνία. Εν της ουσίας αυτή η φάση είναι, δεν έχει κάτι άλλο. Μέχρι τον γκολ της ΑΕΚ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να σταθούμε, παιδιά. Εκεί είναι. Συμφωνώ, ήταν σαφές το πρώτο ημίχρονο το πετάς στα σκουπίδια και για τις δύο ομάδες. Δηλαδή το ξεκινάς. Στα σκουπίδια διαβάζεις τακτικά πράγματα. Διαβάζεις τακτικά πράγματα. Γιατί θυμίζω, επειδή σ' αρέσει να μας λες ξυπνάδε, τη Ρώμα αυτή εδώ που έβαλε γκολ η Ρώμα σαν τον Μπαμπ δεν το είδαμε ποτέ. Μόνο ο Μπαμπ. Καλά, και μετά τον γκολ που πέτυχες, Σταύρο μου, δεν είδαμε και κάτι από την ΑΕΚ. Δηλαδή, γιατί γράφεις και στο τι. Χαίρομαι που σου λέω κάτι και εσύ απαντάς με κάτι άλλο. Όχι, δεν απαντάω με κάτι άλλο. Προφανώς προσαρμόζεσαι στον κάθε αντίπαλο. Το αν μπορώ να παίξω έτοιμη, το παιχνίδι έτοιμη μου, για το αν μπορώ να παίξω. Έτοιμη για καριέρα. Έκανες κάτι μετά τον γκολ. Να τα μεταφέρω και εκλογικά δικαιώματα να σε ψηφίσω. Να τα μεταφέρεις γιατί θα χρειαστώ ψήφους. Λοιπόν, μόλις κατέβω, θα σε ενημερώσω. Όπως και να έχει, λοιπόν, για να ολοκληρώσω, η ΑΕΚ έψαχνε σταθερά σε όλο το παιχνίδι, γιατί είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού της αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο το ανακάλυψε χθες. Είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού της να ψάξει την παλιά στην πλάτη της άμυνας, όταν η άμυνα θα υπάρχει μια γρήγορη μετάβαση, ένα γρήγορο κλέψιμο της μπάλας, όπως έγινε και σε ένα λάθος του Τάισον. Ο Πινέδα το ξέρει πάρα πολύ καλά να κάνει, να κλέβει και να μοιράζει παιχνίδι κατευθείαν. Έφυγε ο Λιβάη. Αυτό που κάνει ο Λιβάη είναι εκπληκτικό. Δείχνει για ακόμα μια φορά την ποιότητα, την ποδοσφαιρική ποιότητα που διαθέτει.
Ο Ελίασον ήταν ο Κεντζιόρα της ΑΕΚ. Να ρωτήσω κάτι, ψηφοφόρε της κυρίας Μπουτού. Να σε ρωτήσω κάτι εδώ. Μετά το γκολ της ΑΕΚ, τι έκανε η ομάδα σου, Σταύρο μου? Μετά τον γκολ της ΑΕΚ, λοιπόν, κλείδωσε το μάτς. Περίμενε, απορρόφησε την πίεση του ΠΑΟΚ, που ο οποίος λογικά άρχισε να πιέζει. Ήταν σωστή η κίνηση, κατά τη γνώμη μου, του Αλμέιδα να φέρει στο μάτς το Μάνταλο. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό ο Μάνταλος να είναι στο παιχνίδι, και από τη στιγμή που μπήκε ο Μάνταλος έσβησε και όλη η ιστορία. Ήταν πλήρως αποτυχημένες οι υπόλοιπες εμπνεύσεις αλλαγών του Αλμέιδα, δεν βοήθησαν σε τίποτα την ΑΕΚ. Κυρίως η είσοδος του Λιούμπιση Τζίνι και ο Πόνσε. Ο Πόνσε το ξέρουμε ότι δεν είναι για τέτοιου στυλ παιχνίδια. Δεν μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Η ΑΕΚ λοιπόν δεν μπορούσε να βάλει προβληματισμό στον ΠΑΟΚ. Σταύρο, με επιτρέπεις λίγο να τα πάρουμε κομμάτι-κομμάτι. Γιατί αυτή η ιστορία με τον Πινέδα, εντάξει, κάποια στιγμή, συγχωρήστε μου τη φράση, έχει αρχίσει και καταντάει ανέκδοτο. Ο Πινέδα δεν ήταν απλά, δεν είναι απλά ο καλύτερος χάφ του ελληνικού πρωταθλήματος. Χθες ήταν και ο καλύτερος παίκτης του αγώνα. Ξαφνικά λοιπόν ο προπονητής αποφασίζει να τον πάρει από τη ραχογαλιά, να τον βάλει δεξί μπακ επειδή φοβάται μετά την είσοδο του Κωνσταντέλια ότι ο Ρώτα θα φάει δεύτερη κίτρινη. Ο Σιντιμπέ που αυτή τη δουλειά την κάνει από την ημέρα που γεννήθηκε. Για ποιο λόγο πληρώνεται από την ΑΕΚ, αν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το μάτσο? Κοίτα, η μόνη απάντηση ποδοσφαιρική που μπορώ να, χωρίς να συμφωνώ, είναι ότι θέλησε με αυτόν τον τρόπο αφενός να έχει την ασφάλεια που έχει πίσω ο Πινέδα, γιατί ο Πινέδα είναι ο καλύτερος αμυντικός που διαθέτει η ΑΕΚ. Και από την άλλη, με έναν παίκτη σαν το Ζήνη, να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί κάτι την ανοιχτή άμυνα του ΠΑΟΚ και να έχει και φρέσκα πόδια κτλ. Αυτά είναι εμπνεύσεις στιγμής που σαφέστατα δεν βγήκαν. Εγώ νομίζω ότι ο ίδιος το παραδέχτηκε με την διορθώθηκε. Εγώ νομίζω το παραδέχτηκε ο Αλμέιδα με τον τρόπο που απάντησε. Δεν νομίζω, αλλά εγώ έχω την πάγια άποψη, η οποία προφανώς είναι διαφορετική από αυτή του Αλμέιδα, ότι όταν έχεις τον καλύτερο παίκτη του πρωταθλήματος, δεν μπορεί να τον βγάλεις από τη θέση. Δεν έχω δει τον De Bruyne ποτέ να παίζει δεξιμπάκ, αριστερό μπάκ, στόπερ ή σεντερφόρ. Και μπορεί να το κάνεις μια φορά, το κάνεις στη λεωφόρο μια φορά που άλλαξε και τα δεδομένα, αλλά αυτό είναι όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Χθες δεν υπήρχε πολύ μεγάλη ανάγκη. Στον πάγκο της ΑΕΚ ήταν ένας κανονικός και πολύ έμπειρος δεξιός μπακ. Okay, σέβομαι αυτό που λέει για το Ρώτα, το καταλαβαίνω. Έχει τον Κωνσταντέλη απέναντι, μπορεί σε μισή ώρα ο μικρός να σε κάνει άλλο κάτι. Καταλαβαίνω. Είχε το Σιντιμπέ. Δηλαδή, και εγώ το Σιντιμπέ περίμενα, να πω την αλήθεια. Και ίσως και νωρίτερα, γιατί πάντα είναι λίγο να έχει δύο παίκτες στη δεξιά πλευρά, Ρώτα και Βίντα, που να είναι με κάρτα. Πάντα αυτό είναι ένα ζήτημα. Και υπάρχει και κάτι ακόμα που θέλω να σε ρωτήσω. Σταύρο, αν μου επιτρέψεις, γιατί θέλω να μου λύσεις όλες τις απορίες. Εγώ την ΑΕΚ την έχω συνηθίσει, την ΑΕΚ του Αλμέιδα, την έχω συνηθίσει πως όταν προηγείται 1-0, το πρώτο πράγμα που έχει στο μυαλό είναι να παίξει για να το κάνει 2-0. Όχι να παίξει για να το κρατήσει. Εμένα αυτή η ΑΕΚ, η χθεσινή, με εξέπληξε αρνητικά. Μπορεί σε αυτό βεβαίως να παίξει και έπαιξε ρόλο η επιθετικότητα του ΠΑΟΚ με τις αλλαγές του. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση ότι απλά δεν μπορούσε μετά τις αλλαγές του αυτό ΠΑΟΚ θέλω να, το να παίξει το παιχνίδι. Δεν μπορούσε ή φοβήθηκε το και ρίσκο. Δεν έκανε και φάση. Ή και τα δύο μαζί. Εγώ να σας πω ένα διαφορετικό. Ότι η ΑΕΚ δεν είχε τους παίκτες για να το κάνει αυτό το πράγμα. Διότι σας είπα και στο ξεκίνημα, αλλά προφανώς πέρασε μέσα στην ίδια όλα αυτά, ότι όχι ο Σιμάνσκι, όχι. Κατά τη γνώμη μου, ο Σιμάνσκι, ειδικά ακούω όλα αυτά που λέγονται, ο Σιμάνσκι δεν είναι τόσο γκρι, ήταν τόσο κομβική που είσαι για την εκθέση. Ο Γιόνσον έχει κάνει ματσάρι χθες. Ο Γιόνσον έχει κάνει εξαιρετικό ματσάρι. Όχι, αλλά τέλος πάντων. Νομίζω ότι το βασικό ζήτημα τη ΑΕΚ χθες ήταν ότι με εξαίρεση τον Πινέδα και πολύ λίγο το Λιβάη, όλα τα μεγάλα ατού τη κινήθηκαν σε πολύ ρηχά νερά. Ελίασον, Γκατσίνοβιτ. Ο Γιόνσον, κατά τη γνώμη μου, ήταν σε μέτρια μέρα σε σχέση με αυτά τα στάνταρ που έχει θέσει ο ίδιος με αυτή την παρουσία του 1,5 χρόνια στην ΑΕΚ. Όλοι αυτοί οι παίκτες, λοιπόν, ήταν κατώτεροι των προσδοκιών. Και με εξαίρεση, επαναλαμβάνω, το Μάνταλο δεν πήρε τίποτα και από τις αλλαγές του. Αυτό είναι. Άρα, σίγουρο. Λοιπόν, όλο αυτό το οποίο θέλει να κάνει ο Αλμέιδα πάντα και ήθελε να το κάνει και χθες, δεν μπόρεσε να το βγάλει, γιατί πάρα πολύ απλά δεν υπήρχαν στο γήπεδο οι παίκτες που θα μπορούσαν να του κάνουν αυτή τη δουλειά. Άρα πώς ήταν τυχερός ρε Σταύρο ΠΑΟΚ όταν ο Αλμέιδα και οι αλλαγές του και η ΑΕΚ δεν μπορούσε? Ο ΠΑΟΚ, σου θυμίζω, την εξαίρεση, την πάρα τυχερός. Πολύ όμορφη κίνηση. Ναι. Είναι, έχει πάρει ένα μάτσο 89, ρε Λένη. Έχει και ένα δοκάρι στο 81. Και είχε ένα μισάρο που είσαι στα σκηνιάρες, Σταύρο. Πώς πήγε τα σκηνιάρες? Δεν τελειώνουν. Τελείωσε ακριβώς, κλείδωσε στο μάτι στο 47. Μάλιστα.
Άμα θέλει να δει σκηνιά, μπορεί να βάλει να δει το μάτι του πρώτου γύρου στην Εύλα. Δηλαδή για σένα τελείωσε, Σταύρο μου, το μάτι στο 47. Οι συνεχόμενες γιόμες δεν είναι σκηνιά. Ήταν οι συνεχόμενες γιόμες. Θες να τις βάλουμε κάτω όλες τις φάσεις μία προς μία. Τα συνεχόμενα γεμίσματα στην περιοχή δεν είναι. Η μοναδική πολύ καλή φάση που πάω είναι όντως αυτή η φοβερή, ευχέρεια του Δεσπότο. Κατά τη γνώμη μου, χτες το μάτς έχει δύο πολύ υψηλού επίπεδου ποδοσφαιρικές ενέργειες. Η πρώτη προφανώς είναι τον γκολ της Άγιο Πέσης ανέφερα, η δεύτερη είναι η κίνηση του Δεσπότο. Εμένα με εξέπληξε η φοβερή ικανότητα με την οποία όχι απλά κοντρολάρει και με μία κίνηση αποφεύγει τρεις παίκτες, αλλά ότι έχει τρεις παίκτες μπροστά του. Τρεις παίκτες και καταφέρνει να βρει αιστεία. Είναι άτυχος βέβαια, γιατί πάει να χτυπάει στο δοκάρι. Σωστά το λέω. Ναι, είναι πάρα πολύ έξυπνη κίνηση του Στάνκοβιτς που κάνει αυτό το σπάσιμο στη μέση και αποφεύγει την πρόσκρουση με την μπάλα που θα μπορούσε να τη στείλει στα δίκτυα. Όπως και να έχει όμως, εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέω. Ο Πάοκ είχε μια επιθετικότητα. Αναμενόμενο ήταν. Προσπάθησε να γλιτώσει την κατάσταση. Αναμενόμενο ότι θα προσπαθήσει με πάρα πολλές θετικές φάσεις. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το δουλεύει πάρα πολύ ο Λουτσέσκου. Η ΑΕΚ δούλεψε και πάνω στην αδυναμία της ΑΕΚ αυτό. Διότι δεν είναι το πρώτο γκολ που η ΑΕΚ δέχεται από στατική φάση. Άρα αυτό το πράγμα το έχει διαβάσει ο Πάοκ. Έχει συνεχόμενα μάτς που δέχεται γκολ από στατικές φάσεις. Έχει καλούς εκτελεστές ο ΠΑΟΚ. Από την άλλη όμως σας ξαναλέω, δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Υπάρχει ένας τρόπος να μην τον αφήσεις σε ανοιχτό γήπεδο, σε ανοιχτό παιχνίδι να κάνει φάσεις. Δεν το επέτρεψε αυτό το πράγμα η ΑΕΚ. Αλήθεια είναι και αυτό. Έχει εκτός από μια-δύο στιγμές. Και η ΑΕΚ προσπάθησε, θα έπρεπε την ίδια στιγμή να βρει μπάλα στο κέντρο, κατοχή της μπάλας, ηρεμία στο παιχνίδι, να κρατήσει την μπάλα και να κάνει το δικό της παιχνίδι. Δεν το κατάφερε. Ένας από τους λόγους που δεν το κατάφερε ήταν η μετάθεση του Πινέδα σε εκείνο το χρονικό σημείο στα δεξιά. Η κακή είσοδος των παιχτών δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν. Αλλά σκεφτείτε ότι όλα αυτά τα λέμε για μια ΑΕΚ η οποία έχασε την νίκη στο 89. Τώρα η ΑΕΚ θα ήταν πρώτη. Και για μια ΑΕΚ που έβαλε γκολ στο 47 και μετά δεν είχε απειλήσει επί της ουσίας τον ΠΑΟΚ. Δεν τον απειλήσε μετά. Συμφωνώ, δεν είδαμε άλλο μάτς. Άρα δεν τελειώνει ένα μάτς στο 47. Και μιλάμε για ένα μάτς που έχει μια-δυο στιγμές σε open play και έχει και τα στημένα. Δεν ισχυρίστηκα κάτι τέτοιο. Απλά λέω ότι επειδή επιλέγεις τα σκηνιά δεν είναι τόσο εύκολα. Μου λες ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκει ένα γκολ κατά τύχη. Ότι έχει στατικές φάσεις πολλές ο ΠΑΟΚ, τις έχει. Δεν προκλήθηκαν μεγάλες ευκαιρίες. Η μοναδική φάση του ΠΑΟΚ από στατική πέραν της Κεντζιόρα είναι εκείνο το δύσκολο που κάνει ο Σαμάτα, που δεν μπορεί ποτέ να μπει μπάλα βέβαια από εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει που κάνει. Αυτό είναι το μοναδικό. Βασίλη, για μένα το μεγαλύτερο κέρδος είναι να νομίζει ο Σταύρος και η ΑΕΚ γενικότερα σαν οργανισμός ότι χθες έχασε το μάτς μέσα από τα χέρια του. Δηλαδή από μια στιγμή που έκατσε η κέντα και ο ΠΑΟΚ βρήκε τον γκολ. Δηλαδή να το διαβάσει έτσι το μάτς. Για μένα είναι το μεγαλύτερο. Έχει αλλάξει από το 60. Από την ώρα που μπαίνει ο Δεσπότοφ στο γήπεδο και σιγά σιγά μετά ο Ντέλιας και ο Μπράντον και πηγαίνει ο Πινέδα, φεύγει από τη Ραχοκαλιά και πηγαίνει δεξιός μπακ. Το παιχνίδι δείχνει ότι θα πάει στο 1-1. Γι' αυτό και όλοι μετά μιλούν για δικαιοσύνη στο αποτέλεσμα. Δεν είναι παραλογή, δεν είναι τρελή. Εγώ θέλω να ρωτήσω και τους δύο από την ίδια ερώτηση. Ελένη, ξεκινώ από σένα λόγω του ΠΑΟΚ ήταν γηπεδούχος. Ο ΠΑΟΚ έχασε κέρδισε χθες. Έχασε ή κέρδισε ο ΠΑΟΚ χθες. Λοιπόν, έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς, γλίτωσε τα χειρότερα. Αυτό θα πω. Συμφωνώ. Σταύρο, η ΑΕΚ έχασε κέρδισε. Είδες, άμα τι θα λέω, εγώ δεν θέλω να τα ακούω. Άμα τα λέει μόνο τη, το αρέσει. Εγώ έχω γράψει μετά το μάτς για ποδοσφαιρική δικαιοσύνη χθες στο γήπεδο της Τούμπας. Αλλά εσύ βγαίνεις και μου γράφεις. Αλλά εσύ βγαίνεις και μου γράφεις. Σταύρο μου, βγαίνεις και μου γράφεις για ένα τυχερό γκολ. Δηλαδή δεν γίνεται όταν έχεις βάλει. Όχι, εννοείται. Μα αυτό σου απαντάω σε αυτό. Γιατί μου λες, εγώ σου λέω για ποδοσφαιρική δικαιοσύνη και μου λες για ένα τυχερό γκολ. Δηλαδή, αν θεωρείς ότι ένα μάτς τελειώνει, σβήνει στο 47 όταν δεν έχεις απειλήσει, okay. Σου είπα, για μένα το μεγαλύτερο κέρδος είναι να το διαβάσει έτσι η ΑΕΚ και εσύ. Σταύρο, πάμε στο, αν μπορείς να μου απαντήσεις το ερώτημα. Η ΑΕΚ, δεν ξέρω πώς το διαβάζει η ΑΕΚ. Εγώ έτσι το διαβάζω. Νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι χαμένη από το χθεσινό παιχνίδι, γιατί κράταγε τη νίκη στα χέρια της μέχρι το 89 και την κορυφή. Θα μπορούσε κατά την κρίση μου, ακόμα και με την κακή της εμφάνιση χθες, τη μέτρια εμφάνιση, αν θέλετε, να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Δεν πειράζει, θα το κάνει σε λίγο χρονικό διάστημα. Είναι σημαντικός παράγοντας ότι η ΑΕΚ ακόμα και με κακές βραδιές δεν χάνει. Έχει φτάσει ένα σερί που το οποίο είναι 15-16 παιχνίδια, δεν θυμάμαι τώρα πια πόσα. Τελευταία της ήττα είναι οποία... από τον Όφι.
Όχι, δεν μιλάω. Μιλάω για τα μάτια με τους μεγάλους. Με τον Όφη, σαφέστατα. Είναι η μοναδική ήττα φέτος στην Ελλάδα. Είναι από τον Όφη. Με τον Πανσεραϊκό δεν είναι. Δεν έχασε τον Πανσεραϊκό. Είναι ισοπαλία. Ισοπαλία, ναι, ναι. Ισοπαλία έχει. Ένα και δύο. Ξέρω ότι έχει άγχος τώρα, επειδή παίζει με τον Πανσεραϊκό και έχει άγχος με αυτά τα μάτια φέτος. Γι' αυτό εντάξει. Όχι, δεν έχω κανένα άγχος. Για σένα χώνομαι που κάθε εβδομάδα περιμένεις να πέσει ο ΠΑΟΚ από την κορυφή. Κάθε εβδομάδα μου λες λίγο ακόμη θα χαρείς και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Και κάθε Δευτέρα λέμε τα ίδια και τα ίδια με τον ΠΑΟΚ. Καλά, κάτσε μην έρθει με τη Λίμπα τώρα και τίποτα. Τα ίδια και τα ίδια λέμε κάθε εβδομάδα. Βλέπεις την πλάτη του. Τι πέσει η Ελένη με τον Πανσεραϊκό ΠΑΟΚ. Σε δύο εβδομάδες. Είναι Ολυμπιακός η ερχόμενη Κυριακή Αγρίνιο. Απ' έξω το ξέρεις το πρόγραμμα. Παίζουν στην Τουμπά. Καλύτερα και από μένα. Το βράδυ το πρόγραμμα. Απ' έξω το ξέρεις. Χθες το βράδυ στην εκπομπή μου ζητούσαν το πρόγραμμα των υπόλοιπων. Ο Παναθηναϊκός έχει το πιο παντού το ήταν. Τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Το πρόγραμμα, μετά είναι η ΑΕΚ και μετά οι υπόλοιποι. Γιατί δεν ήρθες Τουμπά χθες, Σταύρο? Σε περίμενα εκεί να κάτσουμε δίπλα-δίπλα να κάνουμε ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα. Γιατί δεν είχε κόσμο, Σταύρο? Δεν πάει σε γήπεδα που δεν έχει κόσμο. Δεν κλείθηκε. Ντροπή και έσχωση. Περιμέναμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στην ΟΠΑΠ. Αν ακούει η διεύθυνση τη ιστοσελίδα, η διεύθυνση του σταθμού, εδώ είμαι να κληθώ στο επόμενο μάτι των playoff. Να είμαι δίπλα στην κυρία Μπούτη. Για να το κάνουμε σε live streaming. Να βγει ο Κώστας Μανολιδάκης να μας μιλήσει για bowling, να μας πει πώς ένας παίκτης γίνεται να σπρώχνει έναν και να παίχνουν δύο κάτι. Εκτίθεσαι πάλι. Εκτίθεσαι. Εκτίθεσαι και εσύ και ως το λένε. Διότι θα σου πω τώρα κάτι για να. Πάλι διότι. Θα μ' ακούς, θα ανοίξεις τα αυτάκια σου. Άκουμε λίγο. Θα ανοίξεις τα αυτάκια και θα ρουφήξεις. Λοιπόν, επειδή ο Γίγας Βαρούχας θες έχει βάλει όλη τη φασούλα από την αρχή μέχρι το τέλος, φυσικά και σπρώχνει ο Αγκαϊντίν τον Ντρόγκο. Τον πετάει κάτω με μια διαφορά, ότι δεν παίζεται μπάλα εκείνη την ώρα. Δεν παίζεται μπάλα. Δεν έχει εκτελεστικό. Τι σημαίνει τούτο? Τι σημαίνει, να ρωτήσεις αυτούς που ξέρουν, τους κανονισμούς, να σου πούν τι σημαίνει. Δεν υπάρχει, παράβαση. Γιατί πραγματικά ο δεν υπάρχει παράβαση, Σταύρο. Δεν παίζεται μπάλα. Δεν υπάρχει φάουλ, δηλαδή. Δεν υπάρχει φάουλ, όχι. Βασίλη, υπάρχει. Η στήση σταματάει ο διαιτητής στο παιχνίδι και του κάνει παρατήρηση. Να ολοκληρώσω λίγο. Να ολοκληρώσω. Και δεν το λέω εγώ, ρε παιδιά, δυστυχώς, το λέω κανονισμός. Σταματάει το παιχνίδι ο διαιτητής. Αν πρέπει κάποιος να μεμφθεί το Βεργέτη, είναι γιατί δεν σταμάτησε να κάνει παρατήρηση στον Ακαϊντίν. Δεν ακυρώνεται φάουλ που δεν έχει παιχτεί μπάλα. Αυτό σου εξηγώ, Σταύρο. Δεν σου εξηγώ κάτι άλλο. Και δεν το λέω εγώ, δυστυχώς. Σταμάτησε το παιχνίδι ο Βεργέτης. Δεν το σταμάτησε το παιχνίδι ο Βεργέτης. Σου λέω, εάν ο Βεργέτης για κάτι μπορεί να το μεμφθεί κάποιος, είναι ότι δεν είπε πριν την εκτέλεση του φάουλ μισό λεπτό να κάνει παρατήρηση στον Ακαϊντίν. Ότι κύριε, μην το ξανακάνεις. Σε φάση που έχουμε δει αρκετές φορές να σφαίνουν. Η μπάλα όμως θα ήταν φάουλ, δεν θα μετρούσε τον γκολ, αν είχε εκτελέσει το κόρνερ ο Μπερνάρ. Το κόρνερ δεν έχει εκτελέσει. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, παλιόπαιδο Βεργέτη δηλαδή. Τι παλιόπαιδο, εγώ σου λέω τι έχει συμβεί. Τώρα εσύ αν θες να βγάλεις κάτι διαφορετικό, βγάλε ρε Σταύρο, τι να κάνω εγώ. Εγώ φταίω. Ήρθε η στιγμή, Βασίλη, που θα μας ενώσει με τον Σταύρο, γιατί και εγώ χθες το πρώτο γκολ εκεί με ένα φρύδι σηκωμένο το είδα. Δηλαδή, τι άλλο μπορεί πρέπει να κάνει. Μπορεί να το είδες με 15 φρύδια σηκωμένα, εγώ σας λέω τι είναι η φάση. Από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να βγάλει ό,τι συμπέρασμα θέλει, δικαίωμά του είναι. Εγώ σας λέω πως είναι η φάση και λοιπόν, δεν το λέω από το κεφάλι μου. Και μόνο που βρίσκεται φρύδι σηκωμένα από Μπούντου, τελειώνει η κουβέντα. Είμαστε με εγώ Μπούντου, το είδα μετά, γιατί πριν είχα την ίδια άποψη μέσα. Σας λέω, ρε παιδιά, σπρώχνει καθαρά Μπούντου ο Καϊντίν. Όταν Μπούντου έλεγα για τον Βεργέτη, εσύ μου γελούσες, αδιάφοροι. Δεν σε προλαβαίνω, γιατί μου έχεις πει και για όλους τους διαιτητές, βρε Σταύρο μου, ποιο να πρωτοθυμηθώ τώρα. Πάλι το γυρίσατε μεταξύ σας. Ποιος όμως? Διαμαντόπουλος, τι έγινε, ανησύχησες, είχες κανένα άγχος, τίποτα με Διαμαντόπουλο? Εσύ έχεις συνεχιστό άγχος με τους τέταρτους διαιτητές. Εγώ όλα καλά, δεν έχω πιάσει ποτέ τέταρτο διαιτητή στο στόμο. Καμιά λάθος αλλαγή. Τι έγινε και όλα καλά. Λοιπόν, πες το Σταύρο, πλάκα μας κάνει. Η μόνη στιγμή του ΠΑΟΚ ήταν από Σαμάτα. Το δοκάρι του Ντεσπότοφ το ξέχασε ή τη φάση του Κωνσταντέλια που πήγε πίσω από τα δίχτυα? Αγαπητέ φίλε, φάσεις να θέλεις να λες και να γράφεις από το 60 και μετά. Θα πω εγώ. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ παίρνει τέλος η μύτερη. Τι έγινε. Θες να συνεχίσουμε και τη δεύτερη ώρα? Μπορεί να το ξαναπείς αυτό, Αλήθεια, γιατί μ' άρεσε. Ήταν ανώτερος ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και άξιζε τον γκολ. Παραμένουμε αίτητοι στα ντέρμπι και προχωράμε. Αεκτζής είναι, βρε Σταύρο μου, κατευθείαν με την αντίδραση στο στόμα. Μισό λεπτάκι. Ήταν ανώτερος ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και άξιζε τον γκολ. Το πρωτάθλημα θα παιχτεί μέχρι το τελευταίο λεπτό των playoffs. Προσωπική μου άποψη ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ελπίδα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ τα φαβορεί. Ωραία. Σίγουρα η εικόνα που έχουν δείξει ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα
είναι καλύτερη από τον, και από τον Παναθηναϊκό είναι καλύτερη. Από την άλλη πλευρά η βαθμολογία είναι τέτοια που νομίζω ότι επιτρέπει και στους τρεις. Βάζω τους τρεις για την ώρα. Για να βάλω τον Ολυμπιακό στην εξίσωση, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να πάει στην Τούμπα για να κάνει διπλό. Διαφορετικά δεν μπαίνει στην εξίσωση ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η γνώμη μου. Μπορεί να κάνω και λάθος. Έτσι, μπορεί να αποδειχθεί ότι κάνω λάθος. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι οι τρεις ομάδες και συμφωνώ με τον ακροατή ότι οι δύο δικέφαλοι έχουν δείξει καλύτερη εικόνα. Αλλά απ' την άλλη, έρχεται ο Παναθηναϊκός, σου λέει: πέρασα κι εγώ εύκολα από τις Σέρες. Είμαι στο μείον ένα από την κορυφή. Όλα γίνονται. Από τις λίγες φορές που κάνει λάθος αλλαγές ο Αλμέιδα, Μάνταλος έπρεπε να μπει δεκάρι και ο Πινέδα να μείνει εκεί που είναι. Χάλασε το κέντρο και πήραν τον έλεγχο. Όπως και να έχει δίκιο το Χ και οι λογαριασμοί το μένουν. Ο Μάνταλος δεκάρι μπήκε, ο Λιούμπης είναι στις θέσεις του Πινέδα. Όπως και να έχει δίκιο το Χ και οι λογαριασμοί μένουν ανοιχτοί για όλους. Τελευταία μηνύματα, αν προλαβαίνω, κύριε Βέργη. Λοιπόν, να τα πούμε στη συνέχεια. Γιατί θα ανέβει ο κιός πάνω στην ήθελε και το Σταύρο γιατί είχε να κάνει με την ΑΕΚ, αλλά τέλος πάντων θα τα διαβάσω με πολύ αγάπη. Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Ναι. Καλημέρα. Να σε καλά. Θυμίζω ότι η εκπομπή μας είναι χορηγία του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Η εκπομπή είναι χορηγία του Ρίτζενσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαι, θα επιστρέψαμε στη μεγάλη παρέα του Λίμπερο 107,4 SDNA σε θέση Λίμπερο, Ελένη Μπούτου, Βασίλης Βέργης στα μικρόφωνα, σε μια εκπομπή που και σήμερα είναι χορηγία του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν, Ελένη μου, φίλοι μου που μου λένε άστα ρε Βέργη τα ποδοσφαίρα, πες για τον Καρλάφτη που πήρε το, έκανε το back to back στο NFL, κατέξει το πρωτάθλημα κτλ. Παιδιά, η γνώση μου για το NFL είναι ίδια με τη γνώση μου για το handball. Μόνο... δεν έχω ιδέα. Εγώ ξέρω μόνο εύκολα, Taylor Swift. Μια συνταγή. Παρά να σας πω για το παλικάρι και μπράβο του δηλαδή. Κάτι καλό θα έκανε για να τον αποθεώνουν στο Super Bowl, έτσι. Αστειεύομαι, αλλά δεν έχω ιδέα. Κι εγώ δεν έχω ιδέα. Μόνο ο Taylor Swift που ήταν χθες εκεί και επειδή καταλαβαίνεις ότι είναι το πιο επιδραστικό άτομο της χρονιάς του στον κόσμο, στον πλανήτη. Παρακολουθώ κι εγώ τα νέα της. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά μηνύματα. Φίλα. Πάμε, πάμε. Προστατέψτε την ομάδα μας, λοιπόν. Από πού να ξεκινήσω, λοιπόν, να ξεκινήσω από εδώ, από τον Παναγιώτη, λοιπόν. Ο οποίος μας στέλνει μία επίμαχη φάση, νομίζω είναι με τον Κάλενς και τον Τόμας. Και εδώ δεν δίνει κόκκινη. Σε εμφανή θέση κόλλο Τόμας ξεχύνεται στην εστία μέχρι που κόκκινη, τον παιδιά. Γκρεμίζει. Ρώτα τον κύριο Βέργη για την φάση. Απαντάω λοιπόν. Και ότι δεν υπάρχει ρεπόρτα. Κόκκινη κάρτα, γιατί δεν είναι σε προφανή θέση για γκολ. Υπάρχει ο αμυντικός της ΑΕΚ που έρχεται παράλληλα. Και πολύ σωστά ο Αγκάεφ δεν δίνει κόκκινη κάρτα. Βασίλη, δεν χρειάζεται να το. Άνοιγα διαιτητική κουβέντα με τον Σταύρο, καταλαβαίνεις ότι θα τελειώνουμε αύριο στις 12. Λοιπόν. Για τον Βίτα και τον Κάλενς. Λοιπόν, διώχνει ο Βίτα την μπάλα με το χέρι, ο Αζέρος πλαγιοχωριστράκιας κάνει το παγώνι. Δεύτερη κίτρινη κόκκινη που θα άλλαζε τις ισορροπίες του αγώνα. Το είπαμε, λίγο... δεν υπάρχει κίτρινη κάρτα, δεν είναι όλα τα χέρια κίτρινη κάρτα. Παιδιά, είναι μαζεμένο το χέρι του, είναι σε φυσική θέση. Άλλο τώρα που είμαι ζεστός, λέγε. Λίγο αργότερα ο Μάνταλος τραβάει, κρατάει, σχεδόν βγάζει τη φανέλα του Μεϊτέ. Κλασική κίτρινη κάρτα που δεν τη δίνει ο διαιτητής. Κλασικότερη δεν υπήρχε στο μάτς. Ο πλαγιοχωριστράκιας, δηλαδή πνίγει. Ναι, θέλει εδώ ο Παναγιώτης να κάνω σαρδάμ. Πνίγει την κάρτα που είναι κάτι παραπάνω από Mars. Συμφωνώ απόλυτα και το Μάνταλο είναι Mars κίτρινη κάρτα. Δεν το συζητάμε τώρα. Δεν να πούμε το αυτονόητο. Λοιπόν, άλλο τώρα με έχεις βρει ζεστό και δεν μου λες όμως. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Μπούντου, πώς είστε, σας παρακαλώ. Ρωτήστε το ρεπόρτερ της ΑΕΚ πόσες κάρτες έπρεπε να πάρουν οι center back της ΑΕΚ, αλλά και ο κύριος Μάνταλος. Αυτό γιατί πρόσφατα σας μίλησε για το Μιχαηλίδη που αυτό που έκανε ο Γιαννάκης ήταν πτέσμα σε αυτό του Βίντα και του άλλου center back. Τι είχε κάνει ο Γιαννάκης, για ποια φάση. Για το Βόλο. Λοιπόν. Για το Βόλο, ναι. Κίτρινη κάρτα ήταν, παιδιά. Εντάξει, οκ. Okay. So what. Δεν επέτρεψε στον ΠΑΟΚ η ΑΕΚ να κάνει παιχνίδι με το ξύλο που ανέχθηκε ο Αγκάεφ. Παιδιά, πάντως, άμα αφήσουμε τους οπαδούς των ομάδων να κάνουν τους διαιτητές, οι ομάδες θα τελειώσουν με 4 παίχτες κάθε μάτς, κάθε μία. Τυχερή ήταν η ΑΕΚ που με μία φάση έβαλε γκολ.
Καλά, δεν το λες και τύχη αυτό. Η παλιά του Πινέδα δεν το λες και τύχη. Τύχη είναι που Ιάκη έχει τον Πινέδα. Δεν το λες τύχη. Από ένα κλέψιμο της μπάλας βγαίνει αυτή η παλιά του Πινέδα. Αλλά μετά το 47 δεν υπάρχει ΑΕΚ. Τελειώνει, σβήνει εκεί το μάτς για την ΑΕΚ. Λοιπόν, ο Κυρσταύρος μιλάει για πανσεραϊκό, αλλά όχι για τον Άρη που θα παίξει τελευταία αγωνιστική. Λοιπόν, ναι. Οι κύριοι Παπαπέτρου, Σιδηρόπουλος και Διαμαντόπουλος, το προσπερνάω και αυτό το μήνυμα, λοιπόν θα παίξει. Κάτι ευγενικό θα γράφανε. Ναι, λοιπόν, προσπαθώ να κάνω λοιπόν, ένα διαφορετικό μήνυμα. Όσο εσύ θα βάζεις τα μηνύματα σε τάξη, να μιλήσουμε λίγο με τον Κώστα Μανολιουδάκη για να δούμε κάποια πράγματα που ξέρεις. Σε πρώτη ανάγνωση, όταν ακούς πως ο Τερίμ έχει αφήσει στην Αθήνα τον Αράο, τον Γετβάη και τον Τσέριν, όταν επιλέγει ενδεκάδα χωρίς τον Μπακασέτα και με 8 αλλαγές, λες, όπα αδερφέ, αυτός βλέπει την γκέλα και πηγαίνει να την αγκαλιάσει. Αλλά τελικά δεν συνέβη αυτό, έτσι κύριε Μανολιουδάκη? Καλημέρα Κώστα. Μπα, εγώ δεν τα σκέφτομαι έτσι, καλημέρα. Για πες μου πώς τα σκέφτεσαι. Δεν έχω σκοτεί τώρα. Απλά είναι από έχεις ένα τέταρτο που σηκώθηκες, πρωί πρωί. Όχι, δεν είναι αυτό. Και καλά κάνεις, παιδί μου. Για λέγε Κώστα. Είμαι ήμουν σε μαγαζί και εγώ στο ξεκίνημα είπα, Κώστα μου, ότι ομολογώ ότι δεν περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα περνούσε τόσο εύκολα με το ευρύ 0-3 που θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο σκορ. Δεν το περίμενα, όχι. Περίμενα τον Πανσεραϊκό πολύ πιο ανταγωνιστικό. Φυσικά η απόδοση δεν ήταν για να βγάλει, δεν έβγαλε και μάτια. Όχι, δεν είπα ότι έβγαλε μάτια. Εγώ λέω από την άλλη πλευρά. Ήταν καθαρό σίγουρα. Ναι. Εντάξει, βοήθησε ότι μπήκε γρήγορα γκολ. Στην πρώτη ουσιαστικά στατική φάση του μάτς. Και καπάκι και το δεύτερο από το κλέψιμο του Μπερνάρ και την ασίστ που έδωσε στο Παλάσιος. Ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν ο παίκτης της Ατλέτικο Μινέιρο, έτσι, χθες. Ναι. Εντάξει, ακόμα είναι του Παναθηναϊκού. Πιστεύω μέχρι το τέλος της σεζόν θα τα δώσει όλα. Και πραγματικά το αξίζει. Μπράβο για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το υπόλοιπο της σεζόν και τον επαγγελματισμό του. Εγώ θα θυμίσω ότι ήταν και στον Τέμπι με τον Ολυμπιακό ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, από τους καλύτερους τέλος πάντων, μαζί με τον Μπέρθ και τον Μπαγκασέτα. Εντάξει, ήταν ένα μάτς το οποίο έπρεπε να το πάρει ο Παναθηναϊκός, να κάνει και διαχείριση με ποδοσφαιριστές, να δώσει λίγο φρεσκάδα παραπάνω, να ξεκουράσει λίγο. Περίμενες αυτό το ευρύτατο rotation, διότι όλη την εβδομάδα εγώ διάβαζα στα ρεπορτάζ ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού σκεφτόταν μέχρι να παρατάξει την ίδια ενδεκάδα με τον Ολυμπιακό και μόνο αυτό δεν είδαμε. Μόλις τρεις παίχτες, ο Παλάσιος, ο Χουάνκαρ και ποιος άλλος από τον Ολυμπιακό, τρεις ήταν όλοι. Θα το θυμηθώ στην πορεία. Ναι, σωστά. Τρεις ήταν, ναι. Όχι, όχι, ήταν και ο Μπερνάρ. Σωστό, και ο Μπερνάρ. Ευρύτατο rotation. Η αλήθεια είναι δεν το περιμέναμε. Ναι, σε καμία περίπτωση. Αλλά και αρκετή φρεσκάδα ενώψη τούμπας πλέον. Ναι, ενώψη τούμπας και χειμώνα. Γενικώς το είχε βάλει στο μυαλό του αυτό το παιχνίδι για να κάνει αλλαγές από ό,τι φάνηκε. Τις έκανε, του βγήκε, πήρε το αποτέλεσμα, έκανε και το φρεσκάρισμα. Όλα εγώ μπλε. Τώρα να το ψυχολογήσουμε. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη πλάκα, Ελένη και Κώστα, στα social media με τον γκολ του Γερεμέγεφ. Δηλαδή, εντάξει, πραγματικά το παιδί, υπάρχουν στιγμές που νομίζεις ότι παίζει τον Τζόκερ. Δηλαδή, σουτάρει ο Μαντσίνη, η μπάλα χτυπάει στον μπούτι του και μπαίνει μέσα. Εντάξει, είναι εντυπωσιακά τα στατιστικά. Έχει παίξει πόσα κόστα. Άκουγα χθες 270 λεπτά και έχει βάλει 6 γκολ. Ναι, είναι σαν ελεύθερες βόλες. Αυτά να τα ακούνε όσοι έκραζαν τον Γερεμέγεφ, θα πω εγώ. Για να ρίξω λίγο λάδι στη φωτιά. Η επιτομή της μιλάνε τα νούμερα του. Κώστα. Σίγουρα μιλάνε τα νούμερα. Είναι και η εύνοια, σε πάει και λίγο. Η ρέντα. Είναι η ρέντα, σωστό. Εντάξει, η μπάλα πήγαινε out, τύψε πάνω του Μαντζίνη, μπήκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο σκόραρε. Αλλά η αλήθεια είναι πάντως ότι τρέχει τον κόλλο. Να μην τρελαθούμε άλλο τώρα το συγκεκριμένο μάτς. Και άλλο γενικά η δυνότητα. Εκτιμάς ότι θα είναι βασικό στην Τούμπα ο Γερεμέγεφ, διότι ο Ιωαννίδης, άστο τώρα πότε θα παίξει, λένε τώρα πια για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Εκτιμάς ότι θα είναι ο Γερεμέγεφ να μας καταλαβαίνει. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Είναι από τότε. Δεν μπορώ να είσαι σίγουρος για το ποιος θα παίξει σεντερφόρ ή για τον Ιωαννίδη. Τι από τα δύο? Και για τα δύο. Και για τα δύο. Πιστεύεις ότι ο Ιωαννίδης υπάρχει περίπτωση να είναι στην αποστολή του
του παιχνιδιού του στον μπάς. Νομίζω όχι. Όχι. Άρα λοιπόν Γερεμέγεθ ή Σπόραρ. Για την ώρα του δεν μπορεί να απαντήσει πολύ. Με το που του είπα Γερεμέγεθ ή Σπόραρ, σου κλείσε το τηλέφωνο, έπεσε κάτω, δεν ξέρουμε. Ελπίζουμε να είναι καλά ο Κώστας Μανολιουδάκης. Σε πάρα πολύ λίγο. Θέλω να προσέχεις λίγο και εσύ τις ερωτήσεις σου, Βασίλη. Δεν είναι νωρίς η κουβέντα που έχει ανοίξει. Γιατί okay, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σταθούμε πάρα πολύ στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Παναθηναϊκό, υπό την έννοια ότι ήταν ένα εύκολο τελικό 0-3. Περάστε, σκουπίστε, τελειώστε. Ακριβώς. Και πάμε στο επόμενο παιχνίδι που είναι και το πιο σημαντικό, έτσι. Με κόσμο. Με κόσμο ξεσηκωμώ. Πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ λαό στο γήπεδο της Τούμπας και είναι λογικό όποιο παιχνίδι και να ήταν, Βασίλη, και όποιο παιχνίδι και να μιλούσαμε, είναι λογικό να υπάρχει αυτή η προσμονή και να δώσει δυναμικό παρόν ο κόσμος στο γήπεδο. Μεγάλη απορία και τι θα κάνει ο Ράσβαν Λουτσέσκου εν ώψη και του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, που εκεί ο ΠΑΟΚ θέλει οπωσδήποτε τη νίκη, δεν θέλει να χάσει και άλλο, και άλλους βαθμούς, άλλους δύο βαθμούς κόντρα στον Ολυμπιακό. Οπότε έχω μεγάλη απορία πώς θα διαχειριστεί το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, Λουτσέσκου, λένε. Αλλά έχεις και απορίες που πέφτουν τηλέφωνα, πέφτουν γραμμές. Τον έχουμε, Κώστα. Έλα ρε Κώστα. Μια ερώτηση έκανα εγώ, Γερεμέγεθ ή Σπόραρ, και πέσαν τα τηλέφωνα. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Μιλάτε για γρήγορα. Σε πετά. Δεν σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Κώστα, λίγο πιο κοντά στο ακουστικό. Για να σε ακούμε καλύτερα. Δεν έχω πολύ καλό σήμα, παιδιά, γι' αυτό πάμε λίγο όσο μπορούμε. Ναι. Ωραία, ωραία. Σε αφήνουμε να μιλήσεις εσύ. Ναι, έλεγα ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τώρα με τον τερίμητρα. Γιατί κάποιος βλέπει τι γίνεται. Δεν πιάνουμε τερματοφύλακες, δεν πιάνουμε τίποτα. Πάνω που νομίζουμε ότι τον καταλαβαίνουμε, πάει και κάνει rotation 8 ποδοσφαιριστών. Εντάξει, σήκωνε χθες το μάτς, Κώστα, πάντως για rotation. Σήκωνε, είναι λογικό. Ακολουθεί το μάτς της Τούμπας. Ένα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι. Τόσο ευρύ rotation. Το βρήκες υπερβολικό, ε. Βέβαια, ρε, λένε υπερβολικό. Άσχετα αν τον δείξεις. Πολύ παίχτες. Ναι. Πολύ παίχτες και ο Πανσεραϊκός, καλή ομάδα. Δύσκολη έντρα. Απλά του κάτσε το παιχνίδι. Εντάξει, πήγε καλά και το παιχνίδι. Έχει ποιότητα πλέον ο Παναθηναϊκός. Μπορεί, Κώστα, και Βασίλη να πάει στη λογική Λουτσέσκου. Γιατί και εμείς όταν βλέπαμε αυτές τις 5-6-7 αλλαγές του Λουτσέσκου στην αρχή, πριν καταλάβουμε και αντιληφθούμε το πού το πάει ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ, λέγαμε ότι υπερβολικό rotation. Ρίσκα για να παίξεις εκτός έδρας σε μια δύσκολη έδρα π.χ. Αλλά μετά αντιληφθήκαμε. Μπορεί να το πάει και ο Τερίμ κάπως έτσι. Ο Τερίμ αρχίζει και μαθαίνει την ομάδα του. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Τη μαθαίνει καλά δηλαδή την ομάδα του, τις δυνατότητες της. Γι' αυτό και πήγε σε ευρύ rotation. Πώς το τι λες? Ναι, και τη μαθαίνει Βασίλη. Και επειδή έχει δει κρασκητική εδώ, ότι είχε προβλήματα με τραυματισμούς, νομικούς. Γιατί στην αρχή, όταν είχε έρθει, δεν το έκανε αυτό το πράγμα. Πήγαινε γκρου, έβαζε τους πάντες να παίρνουν σε ρί. Σωστό. Και το πλήρωσε. Και ξέρει τώρα ότι πάμε σε τελική σημεία. Ξέρει ότι υπάρχουν και δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν προφανώς την υπολόγισε όλα αυτά. Ήταν το πρώτο μάτσο αυτό του Μπαγκάστητα χωρίς λεπτό συμμετοχής. Τα βάλε όλα κάτω. Στο ερώτημα στο αρχικό και πρώτη στη γραμμή, θεωρώ πιο πιθανό να ξεκινήσει και να μην γίνει από την αλήθεια. Mm-hmm. Αλλά και πάλι δεν μπορεί να είμαι σίγουρος. Τι να είμαι σίγουρος τώρα με τον Τούρκο. Είναι πολλά που κάνει που δεν μπορεί να καταλαβαίνουμε ακόμα. Αυτός μαθαίνει την ομάδα σιγά σιγά, όπως είπες, εμείς θέλουμε ακόμα και λίγα ομάδα. Να κάνω μια παρατήρηση μόνο. Εγώ θεωρώ ότι ο Γερεμέγεφ είναι πολύ πιο χρήσιμος σε παιχνίδια από ο Παναθηναϊκός. Μπορεί πολύ περισσότερο να βρίσκεται κοντά στην περιοχή του αντιπάλου. Σε αντίθεση με το Σπόραρ που εκτιμώ ότι μπορεί να προσφέρει σε παιχνίδια υποδοχής μπάλας, σπάσιμο μπάλας κτλ. Τακτικά δηλαδή, για μένα στο δικό μου μυαλό κολλάει περισσότερο Σπόραρ στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός από τον Γερεμέγεφ. Αλλά ο Τερίμ είναι Τερίμ. Αυτός ξέρει πάντα καλύτερα, ναι, κάθε προπονητής την ομάδα του. Απλώς έχει στο μυαλό σου, Βασίλη, μάλλον και το μάτς που είχε αγωνιστεί ο Γερεμέγεφ και δεν κοίταγε να ρίπα τόσο τον ΠΑΟΚ. Κακός. Να πέρασε τον ΠΑΟΚ, πήγαινε αλλαγή στο ημίχρονο. Ναι. Αλλά αυτό το μάτς έχει μια ιδιαιτερότητα, ότι ήταν το πρώτο του, τα πρώτα του λεπτά μετά τον τραυματισμό του Μίκο. Σωστά. Δεν ήταν και καλά. Γιατί αν θυμάσαι, ας πούμε, ακολουθεί το επόμενο παιχνίδι που έπαιξε, πάλι στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλός. Και μετά ανέβασε ρυθμούς, εννοώ στο μάτι του Περιστέρη με τον Ατρόμητο, και πήγε πάρα πολύ καλά στο δεύτερο μήνυμα. Ελένη, δηλαδή και αυτό πρέπει να το πάρουμε στο μυαλό μας. Πρωτού αφήσουμε τον Κώστα, ο Μιχαηλίδης θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Το λέω γιατί στη λογική του rotation που ακολουθεί ο Λουτσέσκου. Ναι.
Από τον ΠΑΟΚ λένε ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Γύρισε το πόδι του διάστρεμα. Τώρα την Παρασκευή το έπαθε αυτό. Να είναι απόλυτα έτοιμο στο μάτι της Τετάρτης. Δύσκολο, αλλά ας δούμε και σήμερα πώς θα πάει, γιατί τις τελευταίες μέρες κάνει ατομικό. Δεν δίνω πολλές πιθανότητες. Αλλά κουλιαράκι και Τζιώρα, ε. Ναι, διαφορετικά θα δούμε κουλιαράκι και Τζιώρα. Να πάει με στη λογική Νάσμπερκ. Δύσκολα. Εκόνγκ δεν προλαβαίνει να επιστρέψει από το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Πιθανότατα ναι, τα πάμε με αυτό το δίδυμο. Αλλά θα το δούμε και αύριο. Έχουμε αύριο, νομίζω ότι θα είμαστε σε θέση, θα είσαστε σε θέση εσείς που κάνετε το. Να παίξουμε jackpot την δεκάδα. Τα νούμερα του Τζόκερ πιο εύκολα θα τα βρούμε με τον Κώστα. Καλημέρα, Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Ο Εκόνγκ τρώει το κράξιμο στην ποδοσφαιρομάνα Θεσσαλονίκη, αλλά βγαίνει MVP σε ένα τουρνουά με πεκταράδες. Βρες το λάθος. Βρείτε το λάθος. Μισό λεπτό τώρα, γιατί υπάρχουν εδώ δύο οπτικές. Η μία οπτική είναι αυτή που λέει ο ακροάτης μας. Η δεύτερη, όταν ο Εκόνγκ δεν παίζει καλά, τι πρέπει να πει ο κόσμος ή ο τύπος? Ότι παίζει καλά επειδή είναι αρχηγός της Εθνικής Νιγηρίας? Για να καταλάβω, ρε παιδιά. Η κριτική γίνεται για αυτό που βλέπει, με αυτό που βλέπουν τα μάτια μας στο γήπεδο. Είχατε δει εσείς τον Εκόνγκ στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ να είναι ο παίκτης για τον οποίο τον είχε αποκτήσει ο ΠΑΟΚ? Να πετάμε τη σκούφια μας από τη χαρά μας? Όχι. Για προσαρμογή. Συμβαίνει με όλο τον κόσμο και σε όλα τα επαγγέλματα. Μην αδικείτε όμως την κριτική για αυτό που βλέπαμε. Δεν είπε κανείς ότι ο Εκόγκ είναι ένας άμπαλος. Και η κριτική γίνεται πάντα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή αφορά εκείνη την μέρα, εκείνη την περίοδο, εκείνο το παιχνίδι. Και ένα σύνολο αγώνων επίσης, να πω. Ένα σύνολο αγώνων. Προφανώς το γεγονός ότι έκανε ένα εκπληκτικό τουρνουά, και το λέμε συνέχεια εδώ μέσα από αυτή την εκπομπή, γιατί έβλεπε όλα τα μάτς, Βασίλη, της Εθνικής Νιγηρίας. Εγώ εκτιμώ ότι μόνο ο κέρδος μπορεί να φέρει αυτό το πράγμα. Να γυρίσει ένας Εκόνγκ διαφορετικός, πολύ ανεβασμένος, με πολύ πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Αλλά προχωράω και στα υπόλοιπα μηνύματα, γιατί και ο Λουτσέσκου έχει σήμερα την τιμητική του. Άλλο ένα λάθος του Λουτσέσκου. Ερωτώ πώς γίνεται να ξεκινάς τον αγώνα χωρίς τον Δεσπότοφ. Πώς γίνεται, ρε Λουτσέσκου, ντροπή σου, μόλις μπήκε, είδατε τι έγινε με τον μικρό. Από τα λάθη του μεγάλου προπονητή, χάσαμε και με τον Άρη. Άκουσον, με Βιερίνια ξεκίνησε. Και πάλι δεν θα πάρω, Βασίλη. Ωραία. Είπαμε, είναι η θέση του κόσμου είναι σεβαστή. Παρακαλώ μόνο να μην έχουμε χαρακτηρισμού. Τα ντροπή και τα λοιπά, παιδιά, δεν έκανε. Δεν έκλεψε ο Λουτσέσκου κανέναν. Ούτε σκότωσε κανέναν. Ούτε σκότωσε κανέναν. Δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλα. Παιδιά, για ποδόσφαιρο μιλάμε. Προσέγγισε ένα παιχνίδι με τη λογική του, που εγώ θεωρώ και την καταλαβαίνω. Υπάρχει κόσμο που δεν την καταλαβαίνει. Του βγαίνουν αργότερα οι αλλαγέ. Τέλο πάντων, μην κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα. Πάμε στον Ολυμπιακό, όπου θέλω να ρωτήσω, αφού καλημερίσω τον Χρήστο Σταθόπουλο και το ευχηθώ καλή εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει βρει ένα center back πραγματικά, νομίζω, υψηλών προδιαγραφών. Τη διαφορά ότι αυτό το παιδί κάνει 15 εκατομμύρια ευρώ μίνιμουμ η ρήτρα του. Αξίζει να το παλέψει, να το κρατήσει. Μιλάω για τον Κάρμο. Καλημέρα, Χριστάρα. Καλημέρα, Χρήστο. Μετά την πρώτη του συμμετοχή και μαζί με τον Τσικίνιο που είδαμε, θυμάσαι που σου είπα ότι είδαμε δύο ποδοσφαιριστές που μάλλον θα έπρεπε να είχαν έρθει από το καλοκαίρι. Συμφωνώ απόλυτα, ναι. Τώρα. Συμφωνώ απόλυτα, Χρήστο. Συμφωνώ απόλυτα. Mm. Και ο Τσικίνιο πολύ καλό παιχνίδι, αλλά εγώ στέκομαι στον Κάρμο, γιατί εντάξει, είναι σαν τη μίγα με στο γάλα, ρε φίλε. Ναι. Σε αυτή την άμυνα του Ολυμπιακού. Και γενικά ένα πολύ καλό center back. Βέβαια. Και δεν είναι τυχαία η ρήτρα που έχει. Αυτό ο Πέτρο δεν έπαιζε στην Πόρτο, έτσι. Ένα μωρή 20 εκατομμύρια τον αγόρασε η Πόρτο, αλλά τσακώθηκε με τον Κουσέισαο. Τι είχε γίνει ακριβώ και δεν έπαιζε, οκ. Ναι, αυτό ο ποδοσφαιριστή δεν έπαιζε στην Πόρτο. Έπεσε στη δίτα ομάδα, ψάχνανε να τον δώσουν δανεικό. Τελικά φαίνεται ότι για φέτος τουλάχιστον βρίσκει το λιμάνι του. Τώρα το καλοκαίρι τι να σου πω, ότι προφανώς και θα γίνει μια διαπραγμάτευση και θα υπάρχει επιθυμία να γίνει μια διαπραγμάτευση αν συνεχίσει έτσι, αλλά πού να τα πας στα 15 εκατομμύρια, για πες μου. Να τα πας στα 10, να τα πας στα 8, να τα πας στα 7, στα 6. Δεν μπορεί να κατέβει τόσο χαμηλά. Ποια ρήτρα των 15 εκατομμυρίων κατεβαίνει στα 5, στα 6. Δεν ξέρω, το θεωρώ δύσκολο. Αλήθεια. Γιατί αν όντως κατέβει η ρήτρα, αν όντως γίνει διαπραγματεύσεις, αν όντως πας στο 50-50 τα δικαιώματά του, αν βρεις μια φόρμουλα μαγική, ναι, και τα 5 και τα 6 θα τα δώσεις με δεδομένο ότι θέλεις να χτίσεις, ότι έχεις φέρει και έναν προπονητή που αν συνεχίσει από το εξάμηνο και μετά, θεωρητικά εξάμηνο, ναι, ενδεχομένως να τον θέλει, γιατί δεν είναι επιλογή του προπονητή ο ποδοσφαιριστής και κανένας από την ομάδα την τωρινή.
Προφανώς. Αλλά είναι μια περίπτωση οπωσδήποτε πάρα πολύ δύσκολη, ακόμη και τα καλύτερα παιχνίδια να κάνει, που αν κάνει και τόσο καλά παιχνίδια, τότε δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι με τον Ολυμπιακό, με το μέρος του Ολυμπιακού, τα διαπραγματευτικά ατού μιας τέτοια συζήτησης. Πάντως ο αγώνας με τον Όφη, ο Όφη ήταν ένας εξαιρετικός σάκος του box. Ο Ολυμπιακός ξέσπασε πάνω του, πήρε και ψυχολογία ενώπιση του αγώνα της Τούμπας. Τι κρατάς από αυτό το 4-0, από την εικόνα του Ολυμπιακού περισσότερο? Εντάξει, κρατάω τη διάθεση που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές, γιατί ήξεραν ότι τους βλέπει και ο προπονητής. Ο Ολυμπιακός έχει ποιότητα, έτσι το έχουμε ξαναπεί. Ούτε οι ποδοσφαιριστές ξεχνάνε την μπάλα από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε ξαφνικά δεν θέλουν, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είναι όλα θέμα χημίας, θέμα αποδητηρίων, θέμα προπονητή, θέμα δουλειάς που γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Με τη διαφορά ότι, όπως έχουμε πει και αναλύσει 15.000 φορές εδώ πέρα, ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να το βρει αυτό για τους γνωστούς λόγους. Θα κρατήσω την ενέργεια που έδειξαν, θα κρατήσω τον κάρμα όπως είπες, θα κρατήσω τη διάθεση αυτή που έδειξαν. Ακόμα και ο Ποντένς, ξέρω εγώ, έκανε ένα καλό παιχνίδι μετά από πολύ καιρό. Αυτά κρατάω, την ψυχολογία που θα πάρουν τώρα για το δύσκολο παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος, διότι είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Προηγείται η Πατούμπα. Εγώ δικό μου λάθος, εννοείται ότι ο Μεντιλίπαρ θα κάνει, που ξεκίνησε ήδη, έπιασε δουλειά, ανακοινώθηκε άνθρωπος, θα κάνει τον τεμπούτο του στο δύσκολο μάτς με τη Φερεντσβάρος την Πέμπτη. Την Πέμπτη, 8 παρατέταρτο. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, Βασίλη και Ελένη. Συμφωνώ. Εδώ και καιρό εσύ. Ναι, για τη Φερεντσβάρος. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μετά τη διακοπή έχει 3-3 και με φατικές νίκες, καλές νίκες κόντρα σε καλές ομάδες. MTK, Debrecen. Καλές νίκες. Τώρα πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός την Πέμπτη, τι προλαβαίνει να κάνει ο προπονητής μέχρι την Πέμπτη, πόσο προλαβαίνει να αλλάξει το κλίμα μέχρι την Πέμπτη. Όχι να αλλάξει το κλίμα, να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Γιατί Φερεντσβάρος δεν είναι Όφη, που είναι στα χειρότερά του εδώ και τον τελευταίο καιρό. Προφανώς. Μετά τον Ντεμπράουσκας. 3-4, ειδικά από τους μεγάλους. Αυτά θα τα δούμε μέχρι αύριο. Ωραία. Βράδυ. Μέχρι την Πέμπτη τώρα. Κάς, και το σχήμα δεν αναμένεται ιδιαίτερα τρέλες αλλαγές, αλλά φαντάζομαι να συζητήσουμε αυτά και αύριο και μεθαύριο. Χρυσταρά, απόφαση του ΚΑΣ πότε περιμένουν στον Ολυμπιακό? Την περιμένουν μέχρι τέλος του μήνα. Τώρα τι να σου πω. Ωραία. Ωραία. Για να αυτά κλείσει και αυτή είναι η σοβαρή εκκρεμότητα. Και η Επιτροπή Εφέσεων είναι πιο ιδιαίτερη περίπτωση. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστό μου. Την καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Που λες, Βασίλη, με ρωτάει χθες ένας φίλος πριν από το ΠΑΟ ΚΑΕΚ, το Χ το αγοράζεις, το παίρνεις? Δεν θα σου πω ότι του απάντησα, γιατί μπορώ να πω ότι μπαίνω στο Πάμε Στοίχημα Tipsters, που είναι η πρώτη ψηφιακή κοινότητα παικτών στην Ελλάδα. Εκεί συνδέομαι με τη νέα ψηφιακή στοιχηματική ομάδα των κορυφαίων Tipsters, αποκλειστικά μέσω του OPAP Store. Και τι κάνω εκεί? Βρίσκω τα πάντα, δυνατές στοιχηματικές προβλέψεις, αθλητικά νέα και σούπερ δώρα. Βλέπω τι παίζουν οι κορυφαίοι Tipsters και αντιγράφω τα δελτία τους. Στο Πάμε Στοίχημα Tipsters, παίζοντας ή σκανάροντας τα δελτία σου, ανεβαίνεις στο leaderboards και παίρνεις στο top 10 των καλύτερων παικτών για να κερδίσεις πλούσια δώρα. Έχεις δει την απόκριση της αγωνιστικής θες στο Λαμία Αστέρας Τρίπολης? Στη Λαμία Αστέρας, όχι, δεν το θυμάμαι. Μπες λοιπόν, ναι, και δες τη φάση που ο Κοσέλεφ κάνει τη διπλή επέμβαση στην προσπάθεια του Καλτσά. Ειδικά το δεύτερο, όπου είναι, να το πω λαϊκά, κάθεται με τον ποπό, είναι από την πρώτη απόκριση και κάνει νέο σου το Καλτσάς. Και ο Κοσέλεφ καταφέρνει, έτσι όπως είναι, πεσμένος στην πραξία, απλώνει τα χέρια και βγάζει την μπάλα πάνω από τα δοκαρία. Δεν στην απόκριση. Γι' αυτό και πήρε φωτιά η Λαμία χθες το βράδυ. Δεν σε άκουσα. Γι' αυτό πήρε φωτιά η Λαμία χθες το βράδυ. Είδα πανηγυρισμούς, είδα να στείνονται έτσι παρτάκια στη Λαμία. Να μην πανηγυρίσουν οι άνθρωποι. Και είναι λογικό. Αυτό ακριβώς. Να μην πανηγυρίσουν. Τρένο η Λαμία. Μπες και δες αυτή τη φάση. Και όταν επιστρέψουμε με Κωνσταντίνο Τσίψιο, μου λες τη γνώμη σου. Θυμίζω ότι η εκπομπή μας είναι χορηγία του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε για το τελευταίο διαφημιστικό πακέτο και γυρίζουμε με Τσίψιο, Σπυρόπουλο και φυσικά Τόλι Κοτζιά για τη μεγάλη νίκη του Άρη, κυρία Μπούτου, επί του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Πάμε στη μεγάλη παρέα του Λίμπερο 107,4. SDNA σε θέση Λίμπερο. Ελένη Μπούτου, Βασίλης Βέργης στα μικρόφωνα. Ελένη, είδες τη φάση που σου είπα? Προλαβές? Τρομερή επέμβαση. Κατευθείαν το έβαλα. Είναι η επέμβαση της χρονιάς. Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Απίστευτη. Ναι, ναι. Έχει πέσει κάτω, ο Κοσέλεφ και με τα δυο του χέρια. Δηλαδή τα βγάζει όλα το παιδί. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τραβούσαν τα μαλλιά τους. Λογικό, και εγώ θα τα τραβούσα. Ο Καλτσάς έπαθε πλάκα. Έπαθε πλάκα. Ο Καλτσάς κάνει τρομερή σεζόν στον Αστέρα Τρίπολη το παιδί, έτσι. Έπαθε πλάκα.
Λοιπόν, έχουμε άλλα μηνύματα που ξεχάσαμε. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και καταρχάς έχω δέχτηκα καταγγελίες τώρα γιατί δεν κάναμε καμία αναφορά στο Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, κύριε, στο αποτέλεσμα. Μα δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουμε αναφορά στο Άρης ΠΑΟΚ. Περιμένετε τον Κοντζιά, το μήνυμα που έλαβα. Αρμόδιος. Βεβαίως ο κύριος που έχουμε τώρα στο τηλέφωνο θα ήθελε πάρα πολύ να μιλήσει για το Χάρελ, αλλά θα τον επαναφέρω στην τάξη και θα του πω ότι αύριο έχουμε ημιτελικό κυπέλου Πανετολικός Άρης. Το πας για να Άρης να μην έγινε και πάμε κατευθείαν στο Πανετολικός Άρης με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίψιο. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Πες μια τάκα για το Χάρελ, τώρα σε πήρα από τα μούτρα, έλα, έλα, πες το. Τον έχουμε? Τον έχουμε τον Κωνσταντίνο, μου λέει ο Χρήστος. Πού είναι όμως, εγώ δεν ακούω κανέναν. Μπορεί να έπεσε η γραμμή σαν τον Κώστα Μανολιουδάκη. Λοιπόν, Ελένη ήταν τυχερή. Με μία φάση έκανε γκολ. Μπορεί να ήταν καλή μπαλιά, αλλά θα μπορούσε ο Ελίασον με το τσαφ που έκανε να το χάσει. Είχαν ένα γκολ σε μία αξιόλογη τελική. Ναι, ήταν λίγο μπιλιάρδο είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Το χτύπημα το τελευταίο ήθελε λίγο τεμπεσίρι στο πόδι του Ελίασον, αλλά πήγε μέσα από τότε. Νομίζω ότι η φάση πριν, μάλλον τον γκολ στην εξέλιξη του είναι όλα τα λεφτά με τον Πινέδα και τον Γκαρσία ακριβώς. Αλλά μετά το 47 τίποτα, εγώ θα το λέω, θα επιμένω. Τυχερό ξετυχερό τον γκολ του Γκετζιόρα. Ήταν ένα momentum που ο ΠΑΟΚ βαρούσε. Βαρούσε και βρήκε και επίσης, το γκολ. Και επίσης να σου θυμίσω και να θυμίσω και στον κόσμο ότι είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ ο χαρακτήρας που δείχνει. Στα δύο τελευταία παιχνίδια πήρε 3 βαθμούς ένα λεπτό πριν αρχίσουν τα χασομέρια. Στο 89 στο Περιστέρι, στο 89 με την ΑΕΚ. 2 βαθμοί στο Περιστέρι που ήρθε η νίκη και ένας ο χθεσινός 3. Είναι μεγάλη ιστορία. Αυτός ο χαρακτήρας που δείχνει μέχρι τέλους. Και να σου πω κάτι, είναι και τα αποθέματα δυνάμεων. Δηλαδή, καλώς λέμε για μια ομάδα που έχει χαρακτήρα, αλλά είναι να ακολουθεί. Να ακολουθεί και η ομάδα αγωνιστικά. Τον έφαγα. Και ήθελα κάποιον να μας μιλήσει για μπάσκετ. Δεν ξέρω γιατί δεν τον έχουμε, γιατί δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα. Είδαμε βεβαίως χθες και το τι έγινε στο παλέ. Θα μας τα πει αργότερα και ο Τόλης αναλυτικότερα, αλλά και έναν Άρη που έμεινε στο 0-0 με τον ΠΑΣ. Θυμάσαι τίποτα από αυτό το παιχνίδι? Δηλαδή το έβλεπα. Δεν μου μένει τίποτα, απολύτως. Ακριβώς το έβλεπα τίποτα. Και νομίζω ότι είναι. Λες και έφυγε. Στη μνήμη μου δεν έμεινε τίποτα. Δεν έμεινε καμία φάση. Ούτε από τον ΠΑΣ, ούτε από τον Άρη. Λες και το μυαλό του Άρη έχει κλειδώσει. Έχει λοκάρει στο μάτς με τον Πανετολικό. Λογικό. Πώς θα το χαρακτηρίζεις αυτό το μάτς της χρονιάς, της δεκαετίας? Κοίταξε. Νομίζω ότι για τον Άρη διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Όχι, νομίζω, είναι δεδομένο αυτό. Θεωρώ ότι. Καταρχάς, εκτιμώ ότι έχουμε τον Κωνσταντίνο αυτή τη στιγμή. Νομίζω επιτέλους τον έχουμε. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Με έχετε. Έλα, ρε παλικάρι μου, άκουσες Χάρελ και λιποθύμησες. Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να ξέχνα τη λέξη Γιάννενα, δεν υπάρχει αυτό μάτς. Πάμε κατευθείαν γιατί ο χρόνος μας πιέζει αφόρητα στο αυριανό. Τι περιμένουμε να δούμε από τον Άρη? Περιμένουν οι βασικοί να πάρουν τις φανέλες τους και να επιστρέψουν στο αρχικό σχήμα. Πιο ορθολογικός Άρης, πιο βασικές επιλογές. Έχει διαθέσιμους και τον Μοντόγια ο Άρης και ο Μάτζιος και ετοιμάζεται να επαναφέρει τους βασικούς στο αρχικό σχήμα πολύ περισσότερο από ό,τι με τον ΠΑΣ. Νταρίτρα, Φερστράτε, Σουλεϊμάνοφ και Μωρόνι, 4 αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Θα επιστρέψει δηλαδή ο Μωρόν στην κορυφή της επίθεσης. Στα δεξιά θα είναι ο Σουλεϊμάνοφ. Νταρίτα και Φερστράτε θα είναι το δίδυμο στα χαφ. Τώρα με την έλλειψη στο και άλλο φτερό, στο ένα ο Σουλεϊμάνοφ, στο άλλο ποιον είπες? Όχι, είπα για τις επιστροφές. Ο Σουλεϊμάνοφ είναι στα δεξιά. Ναι. Στα αριστερά θα δούμε λογικά τον Σαβέριο. Δεν θα έχουμε κάποια έκκληση. Μιας και ο Μπένετ, δεν ξέρω, προσωπικά εμένα δεν με εντυπωσίασε και πάρα πολύ στο πρώτο του πέρασμα. Δεν ήταν και τόσο θετικός στα Γιάννενα. Βέβαια, εντάξει, είναι νωρίς ακόμη. Αλλά θα κρυθεί ανάμεσα σε Ζαμόρα και Παναγίδη η κατάσταση. Υπάρχει η λύση κάτω από τα δοκάρια του Χουλιάν Κουέστα που έδειξε ότι είναι έτοιμος και δείχνει να ξεπερνάει το θέμα των ενοχλήσεων που είχε. Οπότε θα πάει με Κουέστα κάτω από τα δοκάρια. Τώρα στην τετράδα της άμυνας, Ρόους και Μπράβετς έχουν προβάδισμα για τα στόπερ. Αυτό είναι δεδομένο, μιας και ο Φαμπιάνο δεν είναι ακόμη έτοιμος και σίγουρα ο Βέλεφ δεν είναι στο 100% και να πω την αλήθεια, εμένα ο Βέλεφ μου αρέσει περισσότερο στα χάβη από ό,τι τον βλέπω. Δηλαδή και προχθές ήταν πολύ θετικός ο Βέλεφ ως εξάρι, όσο αγωνίστηκε. Και από εκεί και πέρα οι συχνές επιλογές που κάνει ο Άρης με ο Ντουμπάτζο στα δεξιά και Μοντόγια στα αριστερά, εφόσον είναι και διαθέσιμος,
θα φέρουν ένα πιο ορθολογικό σχήμα, μια δεκάδα που έχει παίξει περισσότερες φορές μεταξύ τους και ξέρουν ένας τον άλλον, με μοναδικό ερευνηματικό πίσω από το μωρό ποιος θα είναι. Με περισσότερες πιθανότητες. Νομίζω ότι ο Γκαρθία έχει, ο Μανού Γκαρθία έχει κερδίσει πολύ την εμπιστοσύνη του Μάτζιου. Ήταν ο μόνος, έτσι, αν μπορούμε να πούμε, διασωθής από το παιχνίδι των Ιωαννίνων. Έκανε μια θετική εμφάνιση, όχι τόσο καλή, αλλά θετική εμφάνιση. Αντίθετα, ότι ανεβαίνει τουλάχιστον σε ρυθμό και σε κινήσεις μέσα στο γήπεδο. Ωραία, και κάτι τελευταίο που θέλω να σε ρωτήσω, επειδή το αναφέρω εδώ και δύο μέρες, ο επίσημος Άρης πώς σχολιάζει, αν σχολιάζει, την απόφαση του Πανετολικού να μην παραχωρήσει εισιτήρια στον κόσμο του Άρη? Ακόμη δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ή ακόμη και μια διαρροή, αν θέλετε. Ξέρεις, εμένα με στεναχώρησε πολύ αυτό, γιατί έχω μεγάλη εκτίμηση στον Πανετολικό. Με στεναχώρησε πάρα πολύ μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δύο μηνών, πόσο είμαστε, παιδιά, με κλειστά γήπεδα. Δύο μήνες ακριβώς, 12. Σε έναν ημιτελικό κυπέλλου που πρέπει να είναι γιορτή και που δεν έχουμε να κάνουμε με το περιφόητο Big Five που τσακώνεται μεταξύ τους ποιος παίρνει και ποιος δεν παίρνει εισιτήρια. Ναι, με στεναχώρησε να μην δώσει ο Πανετολικός εισιτήρια στον Άρη. Δεν το κοίταξε, εγώ τους δικαιολογώ λίγο. Μπορώ να τους δικαιολογήσω λίγο. Και χωρίς καμία μορφή στον κόσμο του Πανετολικού, αλλά σου λέει είναι που είναι μικρό το γήπεδο. Αν έρθουν και οι του Άρη, θα είμαστε μισή-μισή στο τέλος. Δεν είναι αυτό. Δίνεις ένα αριθμό εισιτηρίων, παιδί μου. Ένα αριθμό εισιτηρίων, δηλαδή. Πίστευα ότι θα υποδεχθούμε αυτή την κανονικότητα με κανονικότητα. Αυτό πίστευα. Okay. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο βρισκόμαστε. Γιατί έχουμε κανονικότητα, Βασίλη, όταν είναι σε όλα τα γήπεδα μόνο κόσμος της γηπεδούχου ομάδας και δεν έχουμε φιλοξενούμενους. Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν έχω. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Ανσαριφάρτ θα δούμε με Πανετολικό? Ο Ανσαριφάρτ έφτασε την ώρα του αγώνα με τα Γιάννενα, οπότε δίνω μια πιθανότητα να τον δούμε να περνάει ως αλλαγή. Θέλει να τον μπολιάσει νωρίς ο Μάτζιος και έχει ρυθμό, δηλαδή δεν είναι ότι προέρχεται από απραξία. Στην αποστολή θα είναι σίγουρα. Στην αποστολή θα είναι. Είναι μαζί με την ομάδα τώρα, κανονικά έχει ενσωματωθεί και έχει ενσωματωθεί με το τέλος του αγώνα από τα Γιάννενα, δηλαδή είναι κανονικά στη διάθεση του Μάτζιου. Ωραία. Περισσότερα αύριο, Κωνσταντίνε μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να πείτε του Τόλι ότι θέλω το κύπελο φέτος. Θα το μεταφέρουμε. Σαν κύπελα θέλεις φέτος. Πόσα θες να πάρεις φέτος? Μπασκετική, Κωνσταντίνε. Μπορώ. με το καλό. Λοιπόν, ωραία. Βασίλη, μία ερώτηση για σένα και για μένα. Αν θα δίναμε 4 εκατομμύρια για ΜΕΙΤΕ? Παιδιά, με συγχωρείτε. Να το πω λίγο διαφορετικά. Επειδή δεν έχω διατελέσει λογιστής μεγάλης ΠΑΕ, ούτε πρόεδρος μεγάλης ΠΑΕ, θα απαντήσω όπως είναι το λογικό. Εάν ο Ρασβάν Λουτσέσκου πει στο Σαββίδη αξίζει να δώσουμε 3-4 εκατομμύρια να πάρουμε το ΜΕΙΤΕ, ο Σαββίδης θα το πάρει. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ, γιατί δεν είχα ποτέ 4 εκατομμύρια για να απαντήσω. Αλλά αν τα είχα, πιθανότατα θα τα έδινα. Δεν ξέρω, με αυτό που βλέπω από τον ΜΕΙΤΕ, ειδικά τον τελευταίο μήνα, είναι τρομερός. Κάνει τρομερά παιχνίδια. Πάμε στον άνθρωπο που, εντάξει, δικαιούται κι αυτός μία φορά να πέσει έξω. Μία. Δικαιούται. Μία φορά. Ναι. Είχε πει καρφό το Άσος. Δεν έκατσε ο Άσος. Δεν χτίσαμε σπίτι αυτή την εβδομάδα, αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, κύριε Σπυρόπουλο. Καλημέρα, Αλέξ. Καλή εβδομάδα. Είναι μια σιγά-σιγά μια ευκαιρία να τελειώνει τώρα την καλομάρα. Έλα, μην μας αδικεί. Μας αρέσει αυτό. Πολύ. Λοιπόν, πάμε λίγο να μας πεις πώς είδες το μάτι. Ο Πάουκ δεν νίκησε και όμως κέρδισε. Όπως είπε ο Λουτσέσκου. Θα το εξηγήσω αυτό. Βεβαίως. Και να το εξηγήσω αυτό, και δεν εννοώ μόνο τους βαθμολογικούς συσχετισμούς έτσι όπως τους ανέλησε και ο Λουτσέσκου και όλα αυτά. Για μένα ο ΠΑΟΚ χθες δεν νίκησε μεν, κέρδισε δε, για τον εξής λόγο, ότι ύστερα από 1,5 χρόνο που η ΑΕΚ του είχε κάνει το 2-2 του, με το συγκεκριμένο μοτίβο παιχνιδιού στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, ο ΠΑΟΚ μπόρεσε και πήγε αυτή την παρτίδα, γιατί ο ΠΑΟΚ μπόρεσε και πήγε αυτή την παρτίδα, σε ένα μοτίβο που δεν είχε καμία σχέση με τα πρώτερα μοτίβα των αγώνων ΑΕΚ ΠΑΟΚ εδώ και 1,5 χρόνο. Για μένα αυτό ήταν εντυπωσιακό. Ήταν αυτό που περίμενα να δω πολύ περισσότερο και από το αποτέλεσμα του αγώνα. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ ήταν έτοιμος ύστερα από 1,5 χρόνο που είχε την οπαθήσει με την ΑΕΚ να κάνει κάτι διαφορετικό
και να επιβάλλει κάτι διαφορετικό σαν εικόνα παιχνιδιού απέναντι στην ΑΕΚ. Είδαμε ότι σε ένα ολόκληρο 90 λεπτό ο δαίμονάς του Γκαρσία φάνηκε πρακτικά μόνο στη φάση του γκολ. Αφαινόταν, δεν μπορείς να εξαφανίσεις ένα ποδοσφαιριστή 90 λεπτά από τον αγωνιστικό χώρο, αλλά το θέμα είναι πώς τον περιορίζεις. Και έτσι, για να το πω εν περιλήψη, μου άρεσε πάρα πολύ το δεύτερο ημίχρονο του ΠΑΟΚ. Η πληρότητα που είχε το παιχνίδι του, και θα εξηγήσω τι εννοώ πληρότητα. Εννοώ ότι όταν είσαι πίσω στο σκορ, φυσικά θα επιτεθείς, φυσικά θα απειλήσεις. Πάντοτε όμως με κόστος ότι μπορεί να είσαι ανοιχτός και να φας ένα δεύτερο γκολ. Ο ΠΑΟΚ μπόρεσε χθες το δεύτερο ημίχρονο να κυριαρχήσει, με ισορροπία δηλαδή, και να απειλεί και ταυτόχρονα να μην απειλείται, πράγμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο απέναντι σε μια ομάδα με την ποιότητα της ΑΕΚ. Και το γεγονός ότι βρέθηκε σε τόσο δυσμενή πνευματική συνθήκη με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, η αντιδιαστολή ανάμεσα σε αυτό και στην εξαιρετική επιθετική συμπεριφορά του μετά από αυτό, με το που έγινε το 0-1, είναι πραγματικά αξιοπρόσεκτη και δείχνει κάτι που είχαμε επισημάνει μεταξύ μας στις συζητήσεις σε μια προηγούμενη ευκαιρία, ότι τον ΠΑΟΚ μπορείς να τον κερδίσεις, προφανώς θα τον κερδίσεις, δεν υπάρχει ομάδα που είναι αίτητη και άτρωτη, αλλά είναι ακόμη πιο δύσκολο να του πειράξεις το μυαλό, και για μένα αυτή είναι η νίκη του ΠΑΟΚ, για να το συνοψίσω τελικά, από το χθεσινό παιχνίδι, το οποίο είχε το ενδιαφέρον του. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν των προπονητών, δεν ήταν παιχνίδι για τους τηλεθεατές. Το παιχνίδι για τους προπονητές ήταν τόσο υψηλό το επίπεδο συγκέντρωσης ή εκατέρωθεν αυτοπεποίθηση ή αμοιβαία έλλειψη φόβου, που δεν συνέβαινε περίπου τίποτα. Δηλαδή, κανείς δεν επιτύχθηκε σε κανέναν. Ήταν μάτς της μιας στιγμής, εάν αυτή η στιγμή ποτέ ερχόταν. Πήγαινε τελικά, με το ΜΕΙΤΕ. Η μόνη στιγμή ήταν του ΜΕΙΤΕ, δεν υπήρξε άλλη στιγμή, Άλεξη. Γενικώς αυτές οι ευκαιρίες για το break που λέμε ήταν απειροελάχιστες, πρακτικά ανύπαρκτες, μέχρι που έγινε το break, αλλά πότε έγινε? Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, που για μία και μοναδική φορά, για μία και μοναδική φορά σε όλο τον αγώνα, η ΑΕΚ βρήκε τη συνθήκη που ήθελε. Τι ήθελε η ΑΕΚ? Να ταΐσει τον Γκαρσία στο ανοιχτό γήπεδο με μία μεγάλη πάσα πίσω από την πλάτη των center back. Αυτό συνέβη χάρη στο σπουδαίο Πινέδα, που μυρίστηκε την πάσα του Τάισον στον Σαμάτα και βγήκε και έκλεψε την μπάλα, γιατί αν δεν έκλεψε την μπάλα, χωρίς την μπάλα δεν θα μπορούσε να κάνει την πάσα. Και ενώ ο Κεντζόρα με τον Κουλιαράκη είναι εκεί που έπρεπε να είναι, γιατί είναι σε φάση κατοχής ο ΠΑΟΚ. Είναι ανεβασμένος ο ΠΑΟΚ, ναι. Είναι σε φάση κατοχής ο ΠΑΟΚ, άρα ο Κεντζόρα και ο Κουλιαράκης ήταν εκεί που έπρεπε να είναι. Αυτός που δεν ήταν εκεί που έπρεπε να είναι και είχε μείνει λίγο μέσα ήταν ο Μπάμπα, και γι' αυτό εξελίχθηκε η φάση και δεν βγήκε offside ο striker της ΑΕΚ. Μετά ο ΠΑΟΚ, όπως είπα, και πριν βάλει τον Ντεσπόντοφ μέσα και που έβαλε τον Ντεσπόντοφ μέσα, την δυσκόλεψε την ΑΕΚ στις στατικές φάσεις, έγινε πιεστικός, έγινε σχεδόν αφόρητα πιεστικός και στο open play και στις μεταβάσεις. Να σας θυμίσω μια περίπτωση κάπου στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου που δεν βλέπω. Έχει περάσει μάλλον κάτω από το ραντάρ, που η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ στην επίθεση. Και από το φάουλ της ΑΕΚ στην επίθεση, που δεν κάνει κάτι με αυτό η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ βγάζει μια τρομερή μετάβαση. Καταλήγει σε ένα σουτ του Ντεσπόντο, το βγάζει κόρνερ ο τροματοφύλακας της ΑΕΚ, ο Στάνκοβιτς. Γενικώς νομίζω ότι μάλλον ήταν περισσότερο τύχη της ΑΕΚ ότι ισοφάρισε δεν ήρθε νωρίτερα, παρά τύχη του ΠΑΟΚ ότι ισοφάρισε στο 89. Θέλω να επισημάνω επίσης, γιατί στις στατικές φάσεις, ναι, τον γκολ ένας το βάζει πάντα. Ένας δεν μπορεί να το βάλουν περισσότερο από ένας, αλλά πολλοί δουλεύουν για να το βάλει ο ένας. Και στη φάση της ισοφάρισης του ΠΑΟΚ θέλω να εξάρω την πολλή δουλειά που έχει κάνει ο Κουλιαράκης με τον Λιούμπισιτς μακριά από την μπάλα, ώστε να βγει ο Κεντζόρα έτσι όπως βγήκε στο τετ-α-τετ πρακτικά με τον Στάνκοβιτς. Το σκρίνεις. Ναι. Πολύ δουλειά έχει κάνει εκεί ο Κουλιαράκης με τον Λιούμπισιτς για να βγει ο Κεντζόρα ενόχλητος. Και θέλω επίσης να σταθώ σε ένα πράγμα που το έχουμε πει και άλλη φορά. Τίλιος. Το Γενάρη δεν υπήρχε άνθρωπος περί την ΑΕΚ που να μην σκέφτεται ότι η ΑΕΚ πρέπει να αγοράσει αριστερό μπακ.
τελευταίες μέρες δεν υπήρξε άνθρωπος περί την ΑΕΚ που να πει ότι επιτέλους αποκλείστηκε το Ιράν στο εσωτερικό Κύπρο, άντε να γυρίσει ο Χατζησαφή να παίξει. Και υπάρχει ένας προπονητής στην ΑΕΚ που επιβεβαίωσε ότι όταν λέμε εμπιστοσύνη, δεν το λέμε στο μιλητό, το εννοούμε ότι είμαστε άντρες, με λόγο έτσι, τιμή. Λοιπόν, χωρίς μεταγραφή και μάλιστα αφήνοντας τον Μουχαμάντη να φύγει για να δημιουργήσει ζωτικό χώρο στον μικρό, και παρά την επιστροφή του Χατζησαφή από την Κατάρ, με αντιπάλους τον Ζίβκοβιτς πρώτα και με συνεχεία τον Δεσπόντοφ, ο Αλμέιδα έδειξε ότι όταν λέω εμπιστεύομαι, το λέω, το εννοώ, όχι λέω μόνο, και το βάζω στα εύκολα με την Κηφισιά και την αναγέννηση καρδίτης. Λοιπόν, αυτό είναι, δείχνει την, ότι είναι ένας άνθρωπος του τιμής, και χαρά μας να μείνει πολλά χρόνια εδώ, γιατί πραγματικά έχει συνεισφέρει ήδη πολλά στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κόσμο. Αλέξη, θέλω ένα σύντομο δικό σου σχόλιο, γιατί εδώ η συζήτηση σήμερα είναι γιατί Αντρίγια και όχι Ντεσπότοφ. Αν υπάρχει το γιατί Αντρίγια στο δικό σου μυαλό. Ναι, μέσα στο δικό μου μυαλό υπάρχει ότι δεν μπορώ να φανταστώ 4 αγώνες σε 10 μέρες, στους οποίους θα παίξει 360 λεπτά ο ένας και θα παίξει 0 λεπτά ο άλλος. Θα παίξει, είτε είναι δύο ποδοσφαιριστές που παίζουν στην ίδια θέση. Θα παίξει 360 λεπτά ο Σαμάτα και 0 λεπτά ο Μπράντον ή το αντίστροφο. Θα παίξει 360 λεπτά ο Μούργκ και 0 ο Κωνσταντέλιας ή το αντίστροφο. Μέχρι τώρα ο Λουτσέσκου έχει δώσει ένα παράδειγμα διδακτικό μοιρασιάς του χρόνου από παιχνίδι σε παιχνίδι, και όπως είπαμε, το να μοιράζει τον χρόνο έχει σημασία όχι μόνο στα εύκολα. Δεν είναι δυνατόν να παίξει ένας σε μία θέση όλα τα παιχνίδια και ο άλλος που είναι στην ίδια θέση να μην παίξει κανένα παιχνίδι. Είναι πρακτικά αδύνατο αυτό μας είναι. Και καλό είναι να κρατάμε τη μεγάλη εικόνα και όχι την εικόνα ενός αγώνα. Αυτή είναι η σκέψη που κάνω. Και όχι μόνο τώρα που έχει ο ΠΑΟΚ 4 τέρμπι σε 10 μέρες. Εγώ λέω ακόμα και μετά. Γιατί ακόμα και μετά, όταν θα περάσει το μάτς με τον Ολυμπιακό και η ρεβάνωση με τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο, πάλι, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω δεν κάνω λάθος, ο ΠΑΟΚ θα κλείσει την κανονική περίοδο με τα τρία τελευταία του παιχνίδια στο πρωτάθλημα, που είναι τρεις μετακινήσεις. Αγρίνιος, Σέρες, Λαμία. Ακριβώς. Δεν πάει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, και αυτά μέσα. Και αυτά μέσα στον υπολογισμό. Και προσεχώς Ευρώπη, έτσι, 7 και 14 Μαρτίου. Ναι. Άστο αυτό, δεν έφτασα κάνω. Ας μείνουμε στο Φεβρουάριο. Δεν θα σε αφήσω να φτάσει ως εκεί, γιατί περιμένει ο Κοτζιάς. Έχουμε μόλις 6 λεπτά στη διάθεσή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας εμείς και αυτή την κουβέντα. Αυτή την κουβέντα θα την ανανεώσουμε για αύριο, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσύ κατευθείαν στον Τόλι Κοτζιά, γιατί έχουμε τη μεγάλη νίκη του Άρη επί του ΠΑΟΚ, το σημερινό ΑΕΚ Παναθηναϊκός και πάνω απ' όλα το Final 8 του κυπέλου που έρχεται, όπου την Πέμπτη έχουμε πάλι ΠΑΟΚάρης. Καλημέρα Τόλα ρε. Καλημέρα Τόλι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε? Έχουμε μεγάλα παιχνίδια, Άρης ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλη νίκη. Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο σου, δεν ακούγεσαι καλά Τόλι. Τώρα με ακούτε? Μια προσπάθεια ακόμα, δεν θα έβλαπτε κανέναν. Τώρα? Για ξεκινά. Τώρα με ακούτε? Τώρα πολύ καλύτερα, πάμε. Λέω πολύ μεγάλη νίκη για τον Άρη, πολύ μεγάλη νίκη στο πρωτάθλημα, μια τρομερή ατμόσφαιρα και πάλι χθες στο Νικ Γκάλης Χολ, στο Αλεξάνδριο, ένας Άρης ο οποίος πάει από νίκη σε νίκη, ένας Άρης ο οποίος είναι φωτιά, ένα Άρης ΠΑΟΚ που έχουμε και μπροστά μας, όπως είπατε, για το Final 8, ένα ΑΕΚ Παναθηναϊκός σήμερα που κλείνει την αγωνιστική και ένα ΑΕΚ Παναθηναϊκός που έχουμε μπροστά μας για το Final 8. Δηλαδή το σημερινό ΑΕΚ Παναθηναϊκός έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον, μια παρατήρηση να κάνω μόνο, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη. Παναθηναϊκός παίζει χωρίς το Σλούκα, το κρατάμε αυτό, αλλά απ' την άλλη έρχονται τα μάτια του Final 8 του κυπέλου. Την Πέμπτη Παναθηναϊκός ΑΕΚ και ΠΑΟΚ Άρης, την Παρασκευή παίζουν Ολυμπιακός Περιστέρι και ο Προμηθέας τον Πανιώνιο. Τα λέω καλά? Ναι. Ωραία. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι σημαντικό το σημερινό παιχνίδι. Είναι σημαντικό το σημερινό παιχνίδι και για την ΑΕΚ, αλλά κυρίως για τον Παναθηναϊκό, όπως είπες Βασίλη, γιατί έχει την ήττα με τον Άρη και δεν θέλει να μπλέξει σε περιπέτειες και να χαλάσει την ψυχολογία του τώρα που την έφτιαξε με τη μεγάλη νίκη της Φενέρ. Θέλει να πάει
χωρίς να έχει βραχεί στην Κρήτη, στο Ηράκλειο που έχουμε τα πολύ μεγάλα παιχνίδια του κυπέλου. Και είναι εκεί θέλω μεγάλα. Να σε ρωτήσω, πόσο διαφορετικό εκτιμάς ότι είναι, αν είναι, δεν το ξέρω, το παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης. Ο Άρης πραγματικά το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι για να του βγάζει το καπέλο. Διπλό με τον Παναθηναϊκό, μεγάλη νίκη επί της Τρέντο, μεγάλη νίκη επί του ΠΑΟΚ. Πηγαίνει με το πόδι πατημένο στον γκάζι. Πόσο διαφορετικό είναι, αν είναι, ξαναλέω, αυτό το παιχνίδι και τι αντίδραση πιστεύεις ότι μπορεί να βγάλει ο ΠΑΟΚ? Είναι άλλο παιχνίδι, Βασίλη μου, άλλο παιχνίδι. Καμία σχέση με το προχθεσινό. Okay. Mm-hmm. Ξεκινάει από το 50-50 ιστορία. Αν δεν δίνεις 51-49 παράδειγμα στον Άρη λόγω του timing. Και καθόλου βέβαια δεν πρέπει να απορρίψει κανείς αν θα πάρει την πρόκριση ο ΠΑΟΚ. Είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι μία και έξω. Και όπως ξέρουμε πολύ καλά, στο μία και έξω όλα μπορούν να γίνουν, αλλά εδώ τι όλα μπορούν να γίνουν? Ούτως ή άλλως οι ισορροπίες είναι πολύ κοντινές ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι Παναθηναϊκός Άρη να πεις ότι μπορεί να κάνει και πάλι την έκπληξη ο Άρης. Είναι ο νικητής του ζευγαριού σταυρώνει με τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ. Ναι. Έτσι ακριβώς. Το Παναθηναϊκός ΑΕΚ, δηλαδή τα μάτς της Πέμπτης σταυρώνουν μεταξύ τους. Παναθηναϊκός ΑΕΚ, νικητής Παναθηναϊκού ΑΕΚ με νικητή ΠΑΟΚ Άρη. Και της Παρασκευής Ολυμπιακός Περιστέρι και Προμηθέας Πανιώνιος, ο νικητής αυτών των δύο ζευγαριών είναι ο άλλος ημιτελικός. Γιατί στον Ολυμπιακό βγήκε η ψυχή, πριν πάμε στους ημιτελικούς που είναι το Σάββατο, να κερδίσει χθες το Μαρούστολι? Είχαμε ένα αντίστοιχο Παναθηναϊκός Άρης, υπό την έννοια ότι δεν αντιμετώπισε με τη δέουσα προσέγγιση Ολυμπιακός το παιχνίδι. Το Μαρούσι έχει δείξει στο παιχνίδι ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι μια ομάδα που είχε και αλλαγή προπονητή με τον Νίκο Πετούλα να αναλαμβάνει, και ξέρουμε ότι στην αλλαγή προπονητή τις περισσότερες φορές, τουλάχιστον στο πρώτο ή στα πρώτα παιχνίδια, έχουμε κάτι διαφορετικό. Βάλανε πολύ μεγάλα σουτ το Μαρούσι, όπως είπε και ο Μπαρτζόκας, έβαλε πολλά σουτ στο τέλος του χρόνου και έφτασε το Μαρούσι να προηγείται λίγο πριν από το φινάλε. Αλλά ο Ολυμπιακός στο τελευταίο πεντάλεπτο έβαλε βασικούς και πάλι στο παρκέ ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έκαναν αυτό που έπρεπε για την ομάδα τους και τελείωσαν το παιχνίδι. Δηδηλαδή πήγαν σίγουρα την μπάλα στο καλάθι. Δεν πήγαν σε σούτ τα οποία είναι αμφίβολα, αλλά πήγαν σε προσεκτικές επιθετικές κινήσεις, γιατί δεν ήθελε και πολύ να γίνει μια ακόμη έκπληξη, πολύ μεγάλη έκπληξη. Έκπληξη μεγατών θα ήταν αυτή η νίκη του Αμαρουσίου επί του Ολυμπιακού. Το Μαρούσι βέβαια που είναι γέννημα θρέμα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, και παίχτης και προπονητής και διευθυντής στο κλειστό του Αμαρουσίου. Αυτό το ξέρατε? Όχι, εγώ δεν το ξέρα. Αλλά αν το λέει η μπασκετική εγκυκλοπαίδεια τόλη Κοντζιά, το δεχόμαστε. Μέχρι πριν από 20 χρόνια ο Γιώργος Μπαρτζόκας ήταν διευθυντής στο κλειστό του Αμαρουσίου. Εκεί που παίζει το Μαρούσι, ήταν διευθυντής στο κλειστό. Ωραίοτατα. Άρα θα τα λέμε με πολύ μπάσκετ αυτή την εβδομάδα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Όπως ο Χάρελ, έτσι για να πειράξω λίγο την κυρία Μπούτη, ήταν διευθυντής στο παιχνίδι του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Ωραία, την καλημέρα μας. Το είδες τώρα πως την ξέρω πια. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός. Δίκαια νίκησε ο Άρης. Πολύ καλός ο Τολιόπουλος για μία ακόμα φορά. Ο για μία ακόμα φορά, περνάει σε άλλο επίπεδο. Το κύπελο ζήτησε ο Κωνσταντίνος Τόλη μου. Στο μεταφέρω απλά. Εδώ συναδελφικά. Εδώ το ζήτησε ο Γκάλης, τον Κωνσταντίνο μένεις εσύ. Μόνο. Ο κύριος Τσιψίος. Βέβαια. Ζήτησε να στο μεταφέρουμε. Καλά, καλύτερα το πει στον Καστρίτη παρά σε μένα που μπορεί να κάνει. Σωστό. Τόλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Τόλη. Τα λέμε και αύριο και από την Τετάρτη πρώτα Θεός από το μαγευτικό Ηράκλειο. Αυτά είναι. Αυτά είναι τα ωραία. Σε ένα αεροπλάνο πάνω. Καλημέρα, Τόλη. Λοιπόν, δεν θα παίξει ο Εκόνγκ την Τετάρτη. Κρίμα, θα ήταν στάνταρ το διπλό του Παναθηναϊκού. Τώρα πάμε για ισοπαλία. Καλημέρα σας, Κώστας Παναθηναϊκός Ανόβερο, μάλιστα.
Ναι, Κώστα, εσύ είδες τον Παναθηναϊκό να διαπρέπει στο τελευταίο μάτς της Τούμπας, οπότε σε βλέπω πάρα πολύ αισιόδοξο. Και για τον MVP του τουρνουά, έτσι, του κυπέλου Εθνών Αφρικής μιλάς, Κώστα μου. Θα πάρει τη θέση του Κετζιόρα τώρα, MVP του τουρνουά. Αυτά είναι, πώς τα λέμε, Βασίλη, ευχάριστος πονοκέφαλος για τον προπονητή. Αυτά τα ωραία. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ παίρνει τέλος και σήμερα η σεμινή τελετή στην τεράστια παρέα του Λίμπερο 107,4. Ήταν εκπομπή SDNA σε θέση Λίμπερο. Ελένη Μπούντου, Βασίλης Βέργης μαζί με την δημοσιογραφική μας συντροφιά σας κρατήσαμε παρέα τις προηγούμενες δύο ώρες. Στην τεχνική υποστήριξη ήταν ο Χρήστος Κιός, στην γραμματική υποστήριξη η Μαριλής Αγόρα. Η εκπομπή μας ήταν χορηγία και σήμερα του Ρίντζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά μένετε στο Λίμπερο. Φυσικά έρχονται συμπολίτες. Κωνσταντίνος Παπαδομανολάκης, Άκης Φαρμάκης, κριτική, ανοιχτές γραμμές και φυσικά το σχόλιο του Βασίλη Σαμπράκου. Να είστε όλοι καλά, τα ξαναλέμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 10. Καλό μεσημέρι σε όλους. Η εκπομπή είναι χορηγία του Regency Casino Θεσσαλονίκη.